Αρχίζουμε την πρώτη απογευματινή συνεδρία και μέχρι να έρθει και ο Άγιος Πυραιός, η Οργανωτική Επιτροπή εδώ ενέκρινε να ακούσουμε μία σύντομη παρέμβαση ενός αδελφού από την Πάτμο, το ιερό νησί της Πάτμου, όπου υπάρχει εκεί ένα πρόβλημα το οποίο έχει σχέση και με το θέμα μας της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, έχει σχέση με τον παπισμό και με τον οικουμενισμό. Να παρακαλέσουμε τον αδελφό μας από την Πάτμο να μας κάνει αυτήν την μικρή παρέμβαση. Παρακαλώ. Αγαπητοί συνδετημόνες της πνευματικής αυτής τραπέζης, κατέφθασαν αγωνίως από την Ιερή Πάτμο ενώπιό σας, προκειμένου να συγκοινωνήσω και να μοιραστώ μαζί σας εν αγάπη ένα πρόβλημα τοπικό μεν, πανορθόδοξο δε, και τρίτον αφορά και τη σημερινή σας ημερίδα. Αφορά την πρόσφατη απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου να παραχωρήσει στο ιερό νησί μας Ορθόδοξο Ναό, προκειμένου να πραγματοποιούν εκεί οι Ρωμαιοκαθολικοί τις τελετουργίες τους. Εν συντομία, επειδή δεν θέλω να φάω το χρόνο, η ομιλία μου είναι 8 λεπτά, θα την κάνω 3-4, λέω τούτο. Σε πρώτη φάση, συνήλθε η αδελφότητα της Μονής στο Οικομενοσυμβούλιο και αποφάσισε αρνητικώς. Και εξήγησε στον Παναγιώτατο τους τρεις λόγους. Πρώτον, δεν μπορούμε να κάνουμε καλά το χριστεπώνυμο πλήρωμα. Αντιδρά. Δύο, δεν το επιτρέπει ο νόμος της ιερότητας του νησιού, ο 1155 του 81, όσοι δεν το ξέρουν, δεν επιτρέπει άλλες ομολογίες, άλλες εκκλησίες ή οτιδήποτε άλλους ετεροδόξους να είναι επίσημα στην Πάτμο. Και τρίτον, λένε ότι δεν έχουμε καθολικούς στην Πάτμο. Προς τι λοιπόν? Μετά την τοποθέτηση αυτή της αδερφότητας στην άρνηση, είπαμε ότι φυσικάσαμε. Δυστυχώς, τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν το ηγούμενό μας πήγε στο φανάρι, μετεπιτάσεως και με την παρατήρηση ότι η στάση του συνιστά ανυπακοή, τον εξανάγκασε να υποχωρήσει, δηλώνοντας ότι θα φροντίσει για την ικανοποίηση της πατριαρχικής εντολής. Επανήλθε το Οικουμενοσυμβούλιο. Πάλι αρνητικό. Ταυτόχρονα, θα είδατε στα μέσα ενημέρωσης, στις εφημερίδες, αντιδράσεις και άρθρα δικά μας. Πρόσφατα, πριν 20 μέρες συνέβη αυτό, εστάλει στον έξαρχο Πάτμου και ηγούμενο της Μονής επίσημο παρακαλώ πατριαρχικό έγγραφο, δια του οποίου παρακάπτονται οι πάντες και στο οποίο εν ολίγης αναφέρεται «Εντέλεστε να παραχωρείτε ναό στους Ρωμαιοκαθολικούς, ο Σάκης υποβάλλεται σχετικό αίτημα». Να το επαναλάβω. «Εντέλεστε να παραχωρείτε ναό στους Ρωμαιοκαθολικούς, ο Σάκης υποβάλλεται σχετικό αίτημα». Ούτε το ιεροσπήλαιο δεν εξαιρούν. Λένε ότι η τρία έπεσε από μέσα. Φοβούμαι, αγαπητοί, ότι με τέτοια «εντέλεστε» η Ορθοδοξία μας θα πέσει από μέσα. Στην περίπτωση αυτή λοιπόν, ο ηγούμενός μας έχει να κάνει δύο πράγματα. Ή να εκφράσει την άρνησή του και να υποστεί κυρώσεις ανυπακοή, ή να υπακούσει και να χάσει και την προσωπική του συνείδηση, αλλά και το σεβασμό όλων μας. Εμείς αντιδρούμε. Καταλαβαίνετε λοιπόν για ποιο λόγο είμαι εδώ. Θα σας πω όμως τις αιτιάσεις μας κιόλας. Πρώτον, ουδείς εμποδίζει τους Ρωμαιοκαθολικούς να τελούν τη λατρεία τους σε δημόσιους, ιδιωτικούς ή άλλους χώρους όπως κάνουν μέχρι σήμερα χρόνια. Θεωρούμε όμως ότι το δίθεν αθώο αίτημά τους σχετίζεται άμεσα με την εκκλησιαστική διπλωματία που παρατηρείται τελευταία και που προωθεί μίαν τρόπο την Αμερική Ένωση με τους Καθολικούς. Η παραχώρηση Ιερού Ναού είναι ένας ουνίτικος δούριος ύπος που ανοίγει διάπλατα την Κερκόπορτα για την άλωση της Ορθόδοξης Πάτμου, δια της δημιουργίας επισήμου Ρωμαιοκαθολικού θύλακα και την απέτηση ίσης χρήσης του πανχριστιανικού ιερού σπηλαίου. Αυτός είναι ο βασικός του στόχος. Δεν τους διαφέρει η Εκκλησία.
το σπήλαιο τους διαφέρει. Δύο, ο εκκλησιαστικός κανόνας, από ό,τι γνωρίζετε οι περισσότεροι, δεν επιτρέπουν την καθιοδήποτε μορφή παραχώρηση ορθόδοξων ιερών ναών σε ετεροδόξους, διότι μολύνεται ο χώρος ο οποίος έχει εγκαινιαστεί δια αιρεών λειψάνων, εντός δε αυτού έχουν τελεστεί τα ιερά μνημιστήρια. Κανόν έκτος της Εναλλοδικίας Συνόδου, περί του μη συγχωρήν της αιρετικής εις ιένες στον οίκο του Θεού, επιμένοντες τη αιρέση. Τρία, είναι η ιεροσυλία, όταν τελούν αιρετικοί τα δικά τους μυστήρια, πάνω στην Ορθόδοξη Αγία Τράπεζα που έχει τελεστεί το ύψιστο μυστήριο της Ευχαριστίας. Και τέσσερα, είναι παράνομη πράξη, όπως σας είπα προηγουμένως, με τον νόμο του κράτους, το 1155, που δεν επιτρέπει ετερόδοξες εκκλησίες στην Πάτμο. Και το πέμπτο είναι ότι εμείς οι Πάτμοι, διαμιμού του εκπροσώπου, δηλώνουμε ότι δεν δεχόμαστε τελεσίγραφα, ούτε δεχόμαστε πάπες της Ανατολής. Τελειώνοντας την σύντομη αυτή παρέμβασή μου απέναντι σε ένα τέτοιο ζήτημα, το οποίο δεν είναι τοπικό, όπως σας είπα, αλλά αφορά όλο την ορθόδοξία μας, ζητάω από σας όλους τη συμβολή σας να αναδείξουμε το θέμα και να όλα τα μέσα ενημέρωσης να γράψουν κάτι, να μαθευτεί και να μην γίνει αυτή η ιεροσυλία στο νησί μας. Διότι στέλνουμε το μήνυμα από την Πάτμο ότι όλοι εμείς έχουμε την άποψη, οι χριστιανοί ορθόδοξοι δηλαδή, ότι ουδείς δικαιούται να διεκδικεί την αποκλειστικότητα της προάσπισης της ορθοδόξου αληθείας. Γιατί για αυτήν εγγυητής και υπέρτατος υπερασπιστής είναι η ζώσα εκκλησιαστική συνείδηση συνόλου του σώματος της Εκκλησίας που είμαστε όλοι εμείς. Και θέλω διαμέσου εδώ να εκφραστεί άμεσα και εμπροκειμένο η σκέψη μας αυτή. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε και εμείς τον κύριο Ιάκωβο Κουτλάκη από την Πάτμο. Συγχαίρομαι για την αντίσταση των Πατμίων και οι προσευχές και οι προσπάθειές μας θα είναι μαζί τους. Αρχίζουμε το κανονικό μας πρόγραμμα και εισηγητής... Παρακαλώ. Εγώ πληροφορήθηκα ότι οι στόχοι τους των καθολικών είναι και τουριστικοί λόγοι για να τονώσουν τον θρησκευτικό τουρισμό. Ένα αυτό. Και δεύτερον, δεν ξέρω αν τονίσει και πρέπει να τονίσει και ότι το νησί λέγεται Ιερό Νησί. Βεβαίως. Δεν είναι απλό. Όπως και τα ιερά μετέωρα. Ναι. Και δεν πρέπει να την επιτρέψουμε. Θα βάλω το κόμπι του εκεί, γιατί όπως είπα προηγουμένως στην ομιλία μου, στην εισήγησή μου, αυτοί βάζουν το κόμπι του παντού. Δεν πιάνονται με τίποτα. Ευχαριστούμε, Αγία Μητρά. Και θα πρέπει σύσσωμα το νησί να πει όχι. Με όλες τις συνέπειες που θα δεχτεί ο καθηγούμενος και να γίνει ο ήρωας, ο νέος ήρωας και μάρτυρας της Εκκλησίας. Ευχαριστούμε πολύ, Αγία Μητρά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Βλέπουμε αλλά σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ. Δίνω λοιπόν τον λόγο στον πρώτο εισηγητή της απογευματινής συνεδρίας, τον πατέρα Σαράντη Σαράντο, ο οποίος θα μας αναπτύξει το θέμα. Τα ηθικά και κοινωνικά θέματα του καταλόγου και ο θεσμός της νηστείας. Σεβασμιότατη, εντεσιμολογιάτατε Άγιε Πρόεδρε, σεβαστοί πατέρες, εις εκ των ελαχιστοτάτων πρεσβυτέρων της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, εγώ, ο Λίαν, ισνόφωνος και βραδίγλωσσος, καλούμε να μιλήσω για θέματα τα οποία πλειάδες θεοφωτίστων, Αγίων Πατέρων των Οικουμενικών Συνόδων και όχι μόνο, θεοπνεύστος και με ασύλληπτη αγιοπνευματική και οι πλήστοι εξ αυτών με αυθονούσαν την θύρα θεοσοφία, όρισαν, υπεραυθονούσεις μάλιστα και της μακροτάτης, και φίλος του εργοτάτης αυτών ποιματικής εμπειρίας. Παρακαλώ λοιπόν να δεχτείτε το δίλεπτο της δικής μου συμβολής.
Υπάρχει ένα εξαιρετικό κείμενο του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου που μιλάει, είναι ο πρώτος θεολογικός και στην αρχή, στον πρόλογό του, λέει ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος ότι με πάρα πολύ φόβο και σεβασμό θα πρέπει να μιλάμε για τέτοια θέματα. Παραλείπω το κείμενο, θα το δείτε γραμμένο όταν θα δημοσιευθεί. Ας αναλογιστούμε λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, τι θαύμα ήταν αυτό το να καταφθάνουν για την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο στην Νίκαια από όλα τα μέρη του κόσμου 318 Άγιοι Πατέρες Σακάτιδες από τους τελευταίους διωγμούς κατά των Χριστιανών και να γίνονται καλοδεχούμενοι από τον Ανώτατο Άρχοντα της τότε Οικουμένης, μη βαπτισμένο ακόμα, Αυτοκράτορα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, μετέπειτα Άγιο Μέγα Κωνσταντίνο, ο οποίος έσκυβε και ασπαζόταν τις σουλές και τα τραύματα των Αγίων Ιεραρχών. Με τι καρδιά και με τι ψυχή θα ανοίξουμε εμείς τα πύληνα χείλη μας για να επαναδιαπραγματευτούμε τα όσα αυτοί καλώς ή μάλλον άριστα εδογμάτισαν. Αφετέρου, πώς μπορούμε να διαχωρίσουμε τους ανθρώπους σε αρχαίους, συγχρόνους, νεωτερικούς, μετανεωτερικούς? Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας πιστεύει στην ενότητα του ανθρωπίνου γένους από του πρώτου ζεύγους του Αδάμ και της Εύας μέχρι των ημερών μας και μέχρι των εσχάτων. Ο Χριστός μας θυσιάστηκε μόνο για κάποιους ανθρώπους και όχι για πάντας τους κατοικούντας επί της γης. Από την πρώτη λοιπόν προσυνοδική πανορθόδοξο διάσκεψη 21 έως 28 Νοεμβρίου του 1976 διαφαίνονται οι προθέσεις και προοπτικές της συγκληθισωμένης Αγίας εντός εισαγωγικών και Μεγάλης Πανορθοδόξου Συνόδου. Διεκδικούσε το κύρος και την Αγιοπνευστία Οικουμενικής. Αμέσως μετά, στις 7 Μαΐου του 1977, ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς, ο σήμερον Άγιος της Εκκλησίας μας, απέστειλε ηκετευτικόν υπόμνημα προς την Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας της Σερβικής Ορθοδόξου Εκκλησίας με σοβαρές παρατηρήσεις που δήλωναν τις προϋποθέσεις συγκλήσεως μιας τέτοιας συνόδου. Δεν φαίνεται να έχουν ληφθεί υπόψη από κανένα των εμπλεκομένων θεολόγων κατά τις μεταγενέστερες προσυνοδικές διασκέψεις μέχρι σήμερα. Το λυπηρότερο όμως είναι ότι δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι θεοφώτιστες αγιοπνευματικές εμπειρίες όλων των Αγίων Πατέρων των Μεγάλων Οικουμενικών Συνόδων της Αγίας Εκκλησίας μας. Συνοδικός επομένως πλέον εδραιώνεται και νομιμοποιείται η μεταπατερική ΦΕΦ θεολογία με τις κάτωθεν προϋποθέσεις. Ο κατάλογος των θεμάτων και η μεθοδολογία της προπαρασκευής της φανερώνουν αντισυνοδικό φρόνημα και μια νεοπαπιστική, όπως την λέει ο Άγιος Ιουστίνος, επιβολή μιας οικουμενιστικής συνόδου. Μετά μάλιστα από τη συνολική εικόνα της Β' Βατικάνια Συνόδου που έχουμε αποκρισταλώσει, η προετοιμαζόμενη Αγία και Μεγάλη Σύνοδος, σε εισαγωγικά βέβαια, διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά δεινής ολοκληρωτικής παπικής συνόδου σαν της Δευτέρας Βατικανής, η οποία ισχυροποίησε και επίφξησε το παπικό πρωτείο και το παπικό αλάθητο. Απλή απομίμηση οικουμενιστικών, ουμανιστικών, νεοποχήτικων συνεδρίων ετοιμάζεται. Το ότι η πρώτη αλλά και οι 5 λοιπές προπαρασκευαστικές προσυνοδικές διασκέψεις μέχρι και την τελευταία των προκαθημένων έχουν σαφέστατα το χαρακτήρα κοσμικού συνεδρίου και όχι ορθοδόξου συνόδου φαίνεται και από το τεράστιο
αρχικά αριθμό θεμάτων, 40 αρχικά, τα οποία κατέληξαν στον αριθμό 10 περίπου και λιγότερος τελικά, ασύμβατος αριθμός πάντων με τον αριθμό των θεμάτων των Οικουμενικών Συνόδων. Εκτός κι αν οι προεδρεύοντες στις επιμέρους συνεδρίες έχουν αποφασίσει προσυνοδικώς τα πολλά επιμέρους θέματα να τα διεξέλθουν συνοπτικώς και το ένα ή δύο να τα αναδείξουν ως μείζονος σημασίας, όπως είναι η σχέση της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας με τον παπισμό και τον προτεσταντισμό του ΨΕ. Ήδη έχουν προηγηθεί κείμενα των διαφόρων πατριαρχικών που θεωρούν ως μία και ενιαία Εκκλησία την Ορθόδοξη μαζί με τον παπισμό και τον προτεσταντισμό. Δεδομένου μάλιστα του γεγονότος ότι ήδη είναι προσκεκλημένοι στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο παρατηρητές ετερόδοξοι, αυτό σημαίνει ότι ανετότατα μπορεί να προσφωνηθούν με τους εκκλησιαστικούς βαθμούς τους, το εκκλησιαστικούς εισαγωγικά, ως βαθμοφόροι της Εκκλησίας του Χριστού. Η μέλουσα Αγία και Μεγάλη Σύνοδος είναι αδιανόητο να αναμίξει τα άμικτα, δηλαδή τη διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, με την αιρετική επίδραση των παπικών παρατηρητών ή των μελών του ΨΕ. Φανταστείτε, αγαπητοί αδελφοί, τι λειτουργία θα επιτελέσουν τα ΜΜΕ. Θα πάρουν μια εικόνα και μέσα από τον ναό, τον Άγιο Μινά, του Ηρακλείου, θα δείξουν στα πλάγια ή στα οπίστια ή στις μπροστινές σειρές τους κοκκινοφόρους ή ασπροφόρους παρατηρητές μία εικόνα, χίλιες λέξεις που ισοπεδώνουν τη διαφορά μας, την Εκκλησία μας δηλαδή, με το σύνολο των πανερετικών. Η Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία μας, λέγει ο Άγιος Ιουστίνος, δεν επινοούσε τεχνητός, δεν εξεύρισκε θέματα για να συνέλθει και να συνεδριάσει σε συνεδριάσεις Οικουμενικών Συνόδων. Μόνο για ένα ή δύο, ότο πολύ, τρία δογματικά θέματα ήταν αυτά για τα οποία συνέρχονταν. Θεωρούσαν μάλιστα απαραίτητο οι Άγιοι Πατέρες να βρίσκονται παρόντες άπαντες, οι επίσκοποι της Οικουμένης, με ίση μάλιστα ψήφο για τόσο σοβαρά θέματα. Η νοοτροπία αυτή προήλθε από τις Αποστολικές Συνόδους, όπου παρευρίσκονταν άπαντες οι 12 και οι δυνατόν οι 70 και οι άλλοι του Πληρώματος των Πιστών. Αριστείνδιν Οικουμενικές Συνόδους δεν είχαμε ποτέ, το τόνισε ο κύριος Ελεγκίδης το πρωί. Το σημερινό επιχείρημα της πληθώρας των επισκόπων και των τεραστίων αποστάσεων που πρέπει να διανύσουν για να συναχθούν, επί το αυτό δεν αξίζει να προσπαθήσουμε να το αναιρέσουμε λόγω των πολλών και συγχρόνων μέσων μεταφοράς και επικοινωνίας. Κατά τον Άγιο Ιουστίνο Πόποβιτς και κατά τους Αγίους Πατέρες των Οικουμενικών Συνόδων, ο κατάλογος των θεμάτων δεν προετοιμάζεται. Τα θέματα θα πρέπει να είναι ή χριστολογικά ή σωτηριολογικά ή εκκλησιολογικά. Το παμπεριεκτικό πρόσωπο του Σωτήρος μας Ιησού Χριστού και η σωτηρία της εικόνος του, δηλαδή του ανθρώπου, προκαλούσαν τη σύγκληση των Οικουμενικών Συνόδων δια των Αγίων Ενεργειών της Εκκλησίας του και δια διαταγμάτων Βυζαντινών Αυτοκρατόρων. Φόβος και τρόμος καταλάμβανε τους υπευθύνους άρχοντες μπροστά στο διασπαστικό μίασμα των αιρέσεων, των σχισμάτων και των πολλαπλών ρηγμάτων της ειδωλολατρίας. Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος που από χρόνια προετοιμάζεται δεν έχει αυτό το χαρακτήρα, γιατί τα ενδιαφέροντά της είναι κατακερματισμένα σε επιμέρους θέματα ηθικής φύσεως
με στόχο τη διείσδυση και επικράτηση της κοσμικής νεωτερικής ή μετανεωτερικής ή καλύτερα μεταπατερικής συγχρόνων οτροπίας στη θεολογία, στην παράδοση, στους ιερούς κανόνες Εκκλησίας μας, στο ήθος της, στην οτροπία της. Επιχειρείται μάλιστα, όπως θα δείξουμε κατωτέρω, συγκεκριμενοποίηση και ρύθμιση της οικονομίας της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας και προσομοίωση του κανονικού δικαίου της Αγίας Ορθοδοξίας μας προς το παπικό, το οποίο αυστηρά ορίζει και την ακρίβεια και την οικονομία. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, δια των Ορθοδόξων ποιμένων της, τόνιζε πάντοτε τη θεόπνευστη ακρίβεια των κανόνων της, εφάρμοζε όμως και απέραντη και ασύλληπτη οικονομία στα μέλη της, που όντας ασθενή διαφόρων επιπέδων τα οικονομούσε και τα χριστοοικονομεί στο σώμα της Εκκλησίας με μακαρία Θεία Κεφαλή, τον Θεάνθρωπο Κύριο μας Ιησού Χριστό, και μέλη όλους μας δικαίους και εν μετανοία αμαρτωλούς. Μια σκηνοθετημένη σύνοδος δεν μπορεί να στηθεί, φωνάζει από το 1977 ο Άγιος Ιωστίνος Πόποβιτς, ούτε ευαγγελικό, ούτε ορθόδοξο, ούτε κανονικό θα ήταν να επιτραπεί σε ένα εκ των Πατριαρχείων να οδηγήσει την Ορθοδοξία στο χείλος της Αβύσσου, εφόσον τα μείζωνα θέματα α. Της εκπροσωπήσεως και δεύτερο της θεματολογίας είναι αντίθετα προς την παράδοση των Οικουμενικών Συνόδων, τι να πούμε για τα επιμέρους. Ας έλθουμε πιο συγκεκριμένα στο βασικό θέμα μας, το θέμα της νηστείας. Μέσα στον Παράδεισο ο ίδιος ο Κύριος, ο άσαρκος λόγος, ο συνδημιουργός με το Θεό Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα, τελευταίο δημιουργεί εκ του χώρου τον άνθρωπο, τον Αδάμ εκ της πλευράς αυτού και εκ της πλευράς αυτού την Εύα, κατ' εικόνα αυτού. Μέσα στον Παράδεισο ζουν τον παρθενικό τρόπο ζωής, ενώ παραλλήλως ο Θεός τους ευλογεί ως ζεύγους και τους εύχεστε, το αυξάνεστε, πληθύνεστε, πληρώσατε, κατακυρεύσατε. Συνδέει δε την άκρος αρχοντική αυτή ευλογία του με την απαγόρευση της γεύσεως εκ του καρπού του δέντου της γνώσεως, του καλού και του πονηρού. Ευλογία συνυφασμένη με την νηστεία και με την προοπτική της καταχάρη Θεός τους. Χαρισματική και μακαρία η διαμονή τους μέσα στον πλούσιο σε χάρη και ωραιότητα παράδεισο της τρυφής, αενάως τροφοδοτούμενη από την πληρότητα της κοινωνίας τους με το Θεό. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει ότι πλάσα στον άνθρωπον ο Θεός ευθέως και εκ των προημίων το πρωτοπλάστο ταύτην δέδωκε την εντολήν, και η εντολή ήταν απαγόρευση όχι από κάτι κακό, αφού το δέντρο της γνώσης ήταν ένα από τα καλά λίαν δημιουργήματα του Θεού. Έχουμε τους λόγους του Μεγάλου Βασιλείου, καταπληκτικούς, που στέφονται στην Παλαιά Διαθήκη, βλέπουν τον Μωυσή, βλέπει τον Μωυσή και τον Ηλία, που πριν ο Μωυσής παραλάβει τον νόμο νηστεύει 40 ημέρες, ο Ηλίας το ίδιο στο όρος Χορήβ. Στη Γενή Διαθήκη ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, οι προφήτες, όπως αναφέρθηκε το πρωί, επίσης ήταν άνθρωποι της νηστείας και της ασκήσεως. Οι πράξεις των Αποστόλων μιλούν ασταμάτητα για τέτοιες ασκήσεις πνευματικές με προεξάρχουσα την νηστεία, η οποία απευθύνεται και χρηστοποιεί και την ψυχή και το σώμα του ανθρώπου. Ήδη από τους αποστολικούς χρόνους η νηστεία ως βασική πνευματική και σωματική άσκηση συνδυαζόμενη με την ανάμνηση της προδοσίας της Σταυρώσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού καθιερώνει Τετάρτη και Παρασκευή, πολύ σύντομα να διείται από τα σπλάχνα της εκκλησιαστικής κοινότητος
η τεσσαρακονθήμερη νηστεία της Μεγάλης Σαρακοστής ως χαρισματική μίμηση της τεσσαρακονθήμερης νηστείας του Κυρίου Μονησού Χριστού. Μεταγενέστερα, από την παθοκτόνο ωφέλεια του 40ήμερου θεσπίστηκε το τριήμερο αποχής από κάθε τροφή. Το Ιερό Τριήμερο γενικεύεται ως ενθουσιαστική σωματοπνευματική θεραπεία εφόδου, effort therapy, ακόμα και στις πολυπληθείς ενορίες των μεγάλων πόλεων της ελληνικής Ορθοδόξου πατρίδας μας. Κληρικοί με τις οικογένειές τους συναμιλώνται με τα τοιμίων αγωνιστών μοναχών και μοναζωσών, προσφέροντας αυτό το ιδιάζον ευλογημένο μικρό μαρτύριο στην αγάπη του Χριστού. Το αλάδωτο όλης της Μεγάλης Σαρακοστής κατορθώνεται αφού τοποθετήθηκαν οι ιερές βάσεις νηστείας και συμμετοχής στις θεόπνευστες ιερές ακολουθίες. Αναλογικώς κελίαν ποθητός αναμένουν οι αγωνιζόμενοι χριστιανοί εν το κόσμο τις εξαιρετικές ευκαιρίες νηστείας των Χριστουγέννων, της Μητροπόλεως των Εορτών, του θερινού 15 Αυγούστου, των Αγίων Αποστόλων. Ζηλεύουμε όντως εμείς ιερωμένοι εν το κόσμο τον ιερό ζήλο οικογενειαρχών, μητέρων, εφήβων, κοριτσιών, μικρών παιδιών και υπερηλίκων που φιλοτιμούνται σε αυτές τις Άγιες περιόδους και συναγωνίζονται στον άριστο αγώνα της Αγιωτάτης Μητρός Εκκλησίας μας. Οι πιστοί μας δεν περιμένουν τεκμηριωμένες ομιλίες επιστημονικού επίπεδου για να πιστούν και να προετοιμαστούν για το άθλημα της νηστείας, αλλά εισέρχονται στην αρένα με τη δύναμη του Τιμίου Σταυρού και το υπερπάν παράδειγμα θυσίας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Ιωάννης ο Συναίτης, παραλείπω τα χωρία, επίσης πάλι ο Μέγας Βασίλειος, μας λέει «Εκακόθημεν δια της αμαρτίας ή αθώμεν δια της μετανοίας, μετάνοια δε χωρίς νηστείας αργή». Επίσης έχουμε χωρία πολλών άλλων Αγίων Πατέρων που θα τα δείτε στη δημοσίευση που θα γίνει των πολλών εισηγήσεων. Η πρόταση της Μεγάλης Συνόδου περί νηστείας στις προσυνοδικές φυσικά δεν θα ήταν ακύρωσή της. Πλέκεται το εγκόμιό της και η μεγάλη σημασία της στη ζωή του ανθρώπου. Όμως το δηλητήριο της αλωτριώσεως βρίσκεται στην πρόταση για εξουσιοδότηση στις κατατόπους εκκλησίες να διευθετήσουν την οικονομία περί νηστείας οι ίδιες ανάλογα με τις ανάγκες των συγχρόνων ανθρώπων. Επαφίεται στην πνευματική διάκριση των κατατόπους εκκλησιών να καθορίσουν το μέτρο της φιλανθρώπου οικονομίας. Ωστόσο, ουδέποτε η Ορθόδοξη Εκκλησία μας... Πάτερ Σαράντι, έχετε 2 λεπτά ακόμη. Το άκουσε. Ευχαριστώ. Υπήρξε αφιλάνθρωπος. Εφαρμόζει χριστοφιλανθρωπότατα σε όλα τα μήκη και πλάτη της οικουμένης, στην οικονομία, σε όλο το μεγαλείο της. Αν η Αγία και η Μεγάλη Σύνοδος επιβάλλει νέες μεταρρυθμίσεις ημερών νηστείας και τροφών, θα προσομοιάσει προς τον παπικό ολοκληρωτισμό του κανονικού δικαίου που καθορίζει θεσμικά και ασφικτικά ακόμα και την οικονομία. Εκ της εμπειρίας μας φρονούμε ταπεινώς ότι δεν χρειάζεται να γίνει καμία επίσημη σύντιμηση της περίοδου της νηστείας των Χριστουγέννων από μια τέτοια σύνοδο. Ούτε άλλες προσθήκες τροφών σε λάδι και ψάρι, η άφθονη παπική περιπτωσιολογία μειώνει το κύρος αυτής της συνόδου, αλλά και κάθε άλλης που θα τολμήσει κάτι τέτοιο. Εξάλλου, τι νόημα έχει η καινούργια θεσμοθέτηση του συγκεκριμένου, συσσαγωγικά το συγκεκριμένο, ενώ όλες οι Ορθόδοξες Εκκλησίες που διαθέτουν πίμνιο έχουν την εμπειρία και την εχριστό βούληση να το οικονομούν παντιοτρόπως. Η Ορθόδοξη νηστεία είναι τόσο εδραιωμένη στη συνείδηση των Ορθοδόξων ποιμένων και του Ορθοδόξου λαού μας, ώστε δεν χρειάζεται καμία σύντιμηση
Γι' αυτό παρακαλούμε ιώτα εν και μία κεραία να μην πειραχθεί από όσα θεοπνεύστος έχουν θεσμοθετηθεί από τους θεοφόρους Αγίους Πατέρες. Εμείς, οι χάριτοι Θεού χειροτονηθέντες ποιμένες, χρειάζεται να αποκτήσουμε περισσότερη ορθόδοξη παιδεία και ασκητικό φρόνημα για να καταφέρουμε και με το παραδείγμά μας και με τον ασύλληπτο πλούτο της αγιοπνευματικής γραμματείας να διδάξουμε διακριτικά τους εν Χριστώ αδελφούς μας. Αλλιώς θα αποδειχθούμε κομπλεξικά μοιράκια παρασαλευόμενα από όλους τους μεταπατερικούς απαξιωτικούς ανέμους των αμύθιτων θησαυρών της Αγίας Ορθοδοξίας μας, που ως μη μονοφυσιτική φροντίζει για όλον τον άνθρωπο και η νηστεία, όπως είναι θεσμοθετημένη, θεοπανσόφως, βοηθεί αμεσότατα στην εχριστό τελείωση όλων μας, κλήρου και λαού, μοναχών και κοσμικών. Τα υπόλοιπα θα τα αφήσω για να δημοσιευτούν. Επιτρέψτε μου μόνο να πω στο τέλος ότι παρακαλούμε τους σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες μας, που είναι οι πατέρες μας, κλείνοντας την εισήγησή μου, να προσέξουν τι θα διαβάσουν, τι θα καταλάβουν από τα ήδη συγκροτηθέντα κείμενα. Ακούστηκε ότι ο Μακαριότατος, όταν πληροφορήθηκε την παρουσία των παρατηρητών, δυσανασχέτησε, γιατί κατάλαβε το φιάσκο που de facto και απριόρι ετοιμάζεται. Όλοι οι αιρετικοί μαζί με τους παπικούς και μαζί με τους Ορθοδόξους σε μια ανακατεμένη ρώσικη κακή σαλάτα. Δεν μπορεί να οριοθετηθεί η συμπεριφορά μας έναντι αυτών και η δική τους έναντι ημών. Το βέβαιο είναι ότι το μείζον θα είναι οι αναγκαλισμοί, τα χαμόγελα και οι αγαπολογικές προδοσίες της Ορθοδόξου πίστεως σε αυτό το συνέδριο. Εμείς πώς θα φιλήσουμε το χέρι των σεβασμιωτάτων μας και πώς θα μπορούμε από εκεί και πέρα αντός να τους μνημονεύουμε στη Θεία Ευχαριστία και γενικότερα θα μας είναι αδύνατον. Εμείς θα μείνουμε στις ενορίες μας, θα μείνουμε στο λαό μας, αλλά δεν θα φιλήσουμε το χέρι των προδοτών. Ευχαριστούμε τον πατέρα Σαράντη, διότι εκτός από την ανάπτυξη του ειδικού θέματός του, τα ηθικά και κοινωνικά θέματα του καταλόγου και ο θεσμός της νηστείας, μας ανέπτυξε και γενικότερους προβληματισμούς του γενικώς με την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο. Ας με επιτραπεί μόνο να πω ότι για να μην δημιουργηθεί καμία ανησυχία και για να είμαστε απολύτως σωστοί και ακριβείς στην ημερίδα μας εδώ, ότι το κείμενο για τον θεσμό της νηστείας δεν εμπνέει κανέναν κίνδυνο. Το κείμενο αυτό οριστικοποιήθηκε στην τρίτη προσυνοδική πανορθόδοξη διάσκεψη, όπου ήμουν και εγώ μέλος της Πατριαρχικής Αντιπροσωπείας. Υπήρχαν προθέσεις αλλαγών στον θεσμό της νηστείας, αλλά με παρεμβάσεις πολλών αντιπροσωπιών Ορθοδόξων, και θα το πω πάλι και ιδιαίτερα και της Ρωσικής Εκκλησίας, απετράπει οποιαδήποτε αλλαγή και μεταβολή στο θεσμό της νηστείας. Ενθυμούμε μάλιστα ότι σηκώθηκε επί Σοβιετικής Ενώσεως ακόμη το 1986 εκπρόσωπος της Ρωσικής Εκκλησίας και είπε, η δική μας η Πατριαρχική ήθελαν αλλαγές, και είπε ότι αν τολμήσουμε να κινήσουμε το παραμικρό από το θεσμό της νηστείας και επιστρέψουμε στο ποίμνιό μας, θα μας πάρουν με τις πέτρες. Και όταν τελείωσε η συζήτηση και οριστικοποιήθηκε το κείμενο περί της νηστείας, είπαν οι υπεύθυνοι, μα τώρα το κείμενο το κάναμε αυστηρότερο και από αυτά που ισχύουν στην παράδοσή μας. Δεν εμπνέει λοιπόν το κείμενο περί της νηστείας καμία ανησυχία, διότι δεν έχει γίνει καμία αλλαγή, επαναλαμβάνονται αυτά που λέει η παράδοσή μας περί του θεσμού της νηστείας. Ευχαριστούμε, πάτερ Σαράντη. Όταν τελειώσουν οι δύο εισηγήσεις, θα πρέπει να σας πω ότι με παράκληση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς θα κάνω μία μικρή αναφορά που έχει σχέση με το θέμα της ομοφωνίας
στην λήψη των αποφάσεων της Συνόδου, διότι το θέμα αυτό της ομοφωνίας το συζητήσαμε στο τραπέζι σαν γεύμα εργασίας και υπήρξαν εκεί κάποιες συζητήσεις και διαφορετικές τοποθετήσεις. Ο Άγιος Πυραιός είχε την καλοσύνη να φέρει το κείμενο της εισηγήσεως του Οικουμενικού Πατριάρχου, από το οποίο θα σας διαβάσω μία παράγραφο, από το οποίο προκύπτει ότι πρέπει να ανησυχούμε και για το θέμα αυτό, τι θα γίνει με τον κανονισμό τον οποίο έχει συστήσει. Αλλά αυτό αφού ακουστούν και οι άλλες εισηγήσεις. Παρακαλώ τον επόμενο εισηγητή, τον πατέρα Αθανάσιο Αναστασίου, προηγούμενο της Ιεράς Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, του Μεγάλου Μετεώρου, ο οποίος θα μας αναπτύξει το θέμα «Η συμμετοχή του κλήρου και του λαού ανύπαρκτη, μία πανορθόδοξη σύνοδος χωρίς το πλήρωμα των Ορθοδόξων». Παρακαλώ, πατέρα Αθανάσιο. Σεβασμιότατοι, Άγιοι Καθηγούμενοι, ο Σιολογιότατε Δικαίοι της Κήτεως του Αγίου Ανδρέου, Αγίου Όρους, αγιορετικό λίμα της καλής αγιοπατερικής ομολογίας, σεβαστοί πατέρες, οσιότατοι μοναχοί, οσιότατες γερόντισσες και μοναχές, ελογημότατοι κύριοι καθηγητές, ενδοξότατοι στρατηγοί και λοιποί επίσημοι αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί. Μελετώντας κανείς την ιστορία των Οικουμενικών Συνόδων, διαπιστώνει ότι αυτές συγκαλούνταν κάθε φορά που κάποια αίρεση απειλούσε την αγιοπνευματική εμπειρία της εκκλησιαστικής αλήθειας και την έκφρασή της από το εκκλησιαστικό σώμα. Στους αντίποδες αυτής της αγιοπατερικής παραδόσεως, η μέλουσα να συνέλθει Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθόδοξης Εκκλησίας δεν οριοθετεί την πίστη έναντι της αιρέσεως. Αντίθετα, μάλιστα, αμφισβητεί την αυτοσυνειδησία της Ορθόδοξης Εκκλησίας ως μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, καθώς αναγνωρίζει ως εκκλησίες και τους αιρετικούς, παπικούς και προτεστάντες, νομιμοποιεί δηλαδή και αναγνωρίζει θεσμικά την αίρεση. Ακριβώς για το λόγο αυτό, όχι μόνο δεν στηρίζεται στην εμπειρία του εκκλησιαστικού σώματος, αλλά αντίθετα την υποβαθμίζει, την υποτιμά, την περιθωριοποιεί και την παραβλέπει. Υποβαθμίζει, υποτιμά και παραβιάζει τη δογματική και εκκλησιολογική συνείδηση του πιστού λαού, τον οποίο και αποκλείει παντελώς. Όπως πολύ εύστοχα παρατηρεί ο Συμβιασμότητος Μητροπολίτης Πυραιός κ. Σεραφείμ, δεν θα ήταν καθόλου υπερβολή να λεχθεί ότι η επικείμενη σύνοδος θα είναι μία πανορθόδοξη σύνοδος χωρίς Ορθοδόξους. Υποβαθμίζει δηλαδή αυτή η σύνοδος και παραβλέπει όλη την εκκλησιαστική μας ιστορία, η οποία μας διδάσκει ότι στα θέματα της πίστεως ήταν πάντοτε ενεργός η συμμετοχή του λαού του Θεού. Ήταν δηλαδή πάντοτε ενεργός η συμμετοχή των κληρικών, των μοναχών και των λαϊκών. Ο Άγιος Θεόδωρος του Δίτης τονίζει κατηγορηματικά ότι είναι εντολή του Κυρίου να μη σιωπάμε όταν κινδυνεύει η πίστη. Και τελειώνει το χωρίο αυτό, ώστε ακόμα και ο φτωχός την ημέρα της κρίσεως δεν θα έχει καμία δικαιολογία αν τώρα δεν μιλά, γιατί θα κριθεί και μόνο γι' αυτό. Ο πιστός λαός του Θεού είναι ο έσκατος κριτής της ορθότητος και της εγκυρότητος των αποφάσεων οποιασδήποτε συνόδου. Είναι αυτός που με την γρηγορούσα εκκλησιαστική και δογματική του συνείδηση επικυρώνει ή απορρίπτει αυτά που αποφαίνονται οι σύνοδοι. Όπως τονίζει ο Σεβασμιώτης Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ιερόθεος, και οι λαϊκοί είναι μάρτυρες της αληθείας, είναι ποιμένες εμέσως του λαού του Θεού, είναι συνεργοί των ποιμένων, ακόμα συμμετέχουν ως σύμβουλοι στις Οικουμενικές Συνόδους και επιπλέον δέχονται ή απορρίπτουν τις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων. Ο λαός, κλήρος και λαϊκοί, δεν δέχτηκαν την ένωση των εκκλησιών που έγινε στη Φεράρα, Φλωρεντία. Ο πιστός λαός του Θεού είναι ο θεματοφύλακας και υπερασπιστής της αληθείας της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Είναι αυτός που στέκεται πάντοτε το ανάχωμα ενάντια σε κάθε απόπειρα καινοτομίας. Είναι αυτός που ανθίσταται σε κάθε επιχείρηση αλλίωσης και παραποίησης της δογματικής αλήθειας. Είναι αυτός που μένει ανίστακτος φρουρός της παραδόσεώς μας. Ο πατήρ Γέωργιος Καψάνης σημειώνει σχετικά: «Όσον αφορά δε εις την διοίκηση και την διδασκαλία, η συμμετοχή του λαού είναι θεμελιώδης. Εφόσον ούτως χαρισματούχος σών και διδακτός Θεού,
αποτελεί μετά του κλήρου την αγρυπνούσα συνείδηση της Εκκλησίας ή της μαρτυρεί, κρίνει, διακρίνει, εγκρίνει και αποδέχεται ή κατακρίνει και απορρίπτει την διδασκαλία και τα σπράξεις της ιεραρχίας ως απεφάνθησαν και οι Πατριάρχοι της Ανατολής εν διεγκυκλίο αυτών της 6ης Μαΐου 1848. Ο πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκι, σχολιάζοντας την εγκύκλιο αυτή, εξηγεί πως «το όλο σώμα της Εκκλησίας έχει το δικαίωμα να επαληθεύει ή, για να είμαστε περισσότερο ακριβείς, το δικαίωμα και όχι μόνο το δικαίωμα, αλλά το καθήκον της επιβεβαιώσεως». Αυτή την παρακαταθήκη μας παρέδωσε η Αγία μας Εκκλησία και αυτή οφείλουμε να αγωνιζόμαστε να διαφυλάξουμε. Αυτή την ορθόδοξη εκκλησιαστική μας παράδοση επιδιώκει να αλλοιώσει η μέλουσα να συνέλθει σύνοδος. Ταυτόχρονα δε επιδιώκει να επιβάλλει ένα συγκεντρωτικού τύπου επισκοποκεντρικό σύστημα λήψεως αποφάσεων στηριζόμενο στη χρήση της επισκοπικής αυθεντίας όχι ως αποτέλεσμα της αγιοπνευματικής εμπειρίας και χάριτος αλλά σε απότοκο του αξιώματος εξ οφίτσιο. Διαμορφώνεται έτσι ένα εκοσμικευμένο επισκοπικό κατεστημένο που όχι μόνο δεν μετέχει στην αγιοπατερική ποιμαντικής φροντίδα και τη διαμόρφωση ορθόδοξης και αγιοπνευματικής δογματικής συνειδήσεως του λαού του Θεού αλλά την τορπιλίζει με αλότριες και αιρετίζουσες απόψεις, ώστε σιγά σιγά κατά τρόπο νεοποχήτικο να αλλοιώσει την σώζουσα αλήθεια αποδεδομένη σε ζητούμενο και εν τέλει σε αμφισβητούμενο. Είναι ένα κατεστημένο φορέα και εκφραστή μιας εγκεφαλικής ακαδημαϊκής θεολογίας, στοχαστικής και απνευμάτιστης, μιας θεολογίας των συνεδρίων, των κλειστών ομάδων και των ημετέρων, αποκομμένης από το εκκλησιαστικό σώμα. Γι' αυτό και επί χρόνια τοποθετούνται ως εκπρόσωποι των εκκλησιών τα ίδια πάντοτε επισκοπικά πρόσωπα, λέτε αποσύμπτωση, φυσικά όχι. Το κατεστημένο αυτό συμπληρώνεται και συνεπικουρείται από ένα ομόκεντρο και περιφερειακό κύκλο πανεπιστημιακών καθηγητών και θεολόγων και όχι μόνον, που εκφράζουν επίμονα, ζηλωτικά και αποκλειστικά τις οικουμενιστικές αντιλήψεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου και προάγουν το διαβρωτικό οικουμενιστικό του έργο, λειτουργώντας ως προπομπή και προοδοποιή του στην εκπαίδευση στα ΜΜΕ και στην πληθώρα των επιστημονικών συνεδρίων που ήδη διοργανώνουν. Το αντίθετο όμως μας διασώζει η εκκλησιαστική μας παράδοση, την οποία μας περιγράφει ανάγλυφα ο πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκι. Ο Επίσκοπος πρέπει να αγκαλιάσει μέσα του όλη την Εκκλησία. Πρέπει να εκδηλώσει, να φανερώσει την εμπειρία και την πίστη της. Δεν πρέπει να απειλεί αφεαυτού, αλλά εν ονόμα της Εκκλησίας. Την πλήρη ικανότητα να διδάσκει δεν την έχει λάβει ο Επίσκοπος από το ποίμνιό του, αλλά από το Χριστό, μέσω της Αποστολικής Διαδοχής. Αλλά η πλήρης αυτή ικανότητα που έχει δοθεί σε αυτόν είναι η ικανότητα του να φέρει τη μαρτυρία της καθολικής εμπειρίας της Εκκλησίας. Περιορίζεται από την εμπειρία αυτήν. Επομένως, σε ερωτήματα περί πίστεως, ο λαός πρέπει να κρίνει ανάλογα με τη διδασκαλία του. Το καθήκον της υπακοής πάβει να ισχύει όταν ο Επίσκοπος ξεφύγει από το καθολικό πρότυπο, οπότε ο λαός έχει το δικαίωμα να τον κατηγορήσει ακόμα και να τον καθαιρέσει. Και σε άλλο σημείο συμπληρώνει. Οι Επίσκοποι λοιπόν ενεργούν ως οι αντιπρόσωποι συγκεκριμένων τοπικών εκκλησιών. Και αυτές οι ίδιες οι εκκλησίες, ολόκληρη εκκλησία ενεργεί εν το προσώπο τους. Γι' αυτό οι απολελειμμένες χειροτονίες, δηλαδή χειροτονίες χωρίς τίτλο, χωρίς ανάθεση έδρας, χωρίς ένα ιδιαίτερο ποίμνιο, απαγορεύονται αυστηρά έκτος κανόνας της Συνόδου της Χαλκιδόνας. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι όλη προπαρασκευή της Μεγάλης Συνόδου στηρίχθηκε σε μια τεχνητή πλειοψηφία αποτελουμένη ως επιτοπλίστων από ιεράρχες του Οικουμενικού Θρόνου, που όχι απλά δεν εκπροσωπούν το ποίμνιό τους, αλλά ούτε καν διαθέτουν ποίμνιο. Το γεγονός αυτό είχε από πολύ νωρίς στιγματίσει με τον πιο ζωηρό τρόπο ο μεγάλος Άγιος της εποχής μας, ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς. Έγραφε συγκεκριμένα ο Άγιος Ιουστίνος. Οι εμφανιζομένοι στο εξωτερικό πλειονότη σχεδόν της ιεραρχίας της Κωνσταντινούπολεως, η τόσον επιμόνως επιβάλλωσα εαυτήν εις όλα σχεδόν τας πανορθόδοξους συνελεύσεις,
αποτελείται κυρίως εκ τιτουλαρίων Μητροπολιτών και Βοηθών Επισκόπων, άρα εκποιμένων άνευ ποιμνίου και συνεπώς άνευ της συγκεκριμένης ποιμαντικής ευθύνης ενώπιον του Θεού και του Θεόθεν εμπιστευθέντος εις αυτούς ποιμνίου. Όταν διερωτάται της ποιον αντιπροσωπεύει και ποιον θα αντιπροσωπεύσει στην μέλουσα να συγκληθεί σύνοδον, διατρέχοντας κανείς την πορεία της προπαρασκευής της Μεγάλης Συνόδου, ανακαλύπτει πραγματικά ότι αυτή στηρίχθηκε σε μια σειρά αποκλεισμών, αποκρύψεων, άνωθεν επιβολών και συγκεντρωτικών τακτικών, κυρίως του Οικουμενικού Πατριαρχείου, που εξωτερικά μόνο παρουσιαζόταν ως πανορθόδοξη απόφαση. Αυτή η συγκεντρωτική τακτική εκφράζεται και στο κείμενο «Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν χριστιανικό κόσμο», όπου προβάλλεται η άποψη ότι η διατήρηση της γνησίας Ορθοδόξου πίστεως διασφαλίζεται μόνο δια του συνοδικού συστήματος, το οποίο ανέκαθεν ότι η Εκκλησία απαιτέλει των αρμόδιων και έσκατων κριτήν περί των θωμάτων της πίστεως. Όπως ορθά παρατηρεί ο Μητροπολίτης Λεμεσού κ. Αθανάσιος, η άποψη αυτή εκφεύγει της αληθείας, καθότι στην εκκλησιαστική ιστορία πολλές σύνοδοι εδίδαξαν και νομοθέτησαν λαθασμένα και αιρετικά δόγματα, και ο πιστός λαός τις απέρριψε και διεφύλαξε την ορθόδοξη πίστη και θριάμβευσε την ορθόδοξη ομολογία. Ούτε σύνοδος άνευ του πιστού λαού, του πληρώματος της Εκκλησίας, ούτε λαός άνευ συνόδου επισκόπων μπορούν να θεωρήσουν εαυτούς σώμα Χριστού και Εκκλησίας και Εκκλησία Χριστού και να εκφράσουν σωστά το βίωμα και το δόγμα της Εκκλησίας. Παρά την εξαιρετικά χρονοβόρα διαδικασία προπαρασκευής της, η μέλουσα να συνέλθει η Αιγία και Μεγάλη Σύνοδος δεν διεκδίκησε και δεν απέκτησε ποτέ το παραμικρό έρισμα στον πιστό λαό, στο ορθόδοξο πλήρωμα. Αντίθετα, κράτησε σε πλήρη απομόνωση και απόλυτα απληροφόρητους τους ορθοδόξους πιστούς, τους κληρικούς, τους μοναχούς, ακόμα και αυτούς τους επισκόπους. Τα κείμενα, μάλιστα, που θα περιλαμβάνει, δεν εγκρίθηκαν ποτέ από τις συνόδους των τοπικών Ορθοδόξων Εκκλησιών. Είναι άλλωστε χαρακτηριστικό ότι στηρίχθηκε σε καινοφανείς μεθόδους και πρακτικές, όπως η για πρώτη φορά στην εκκλησιαστική ιστορία καθιέρωση της συνάξεως των προκαθημένων. Ευθύνη όμως για όλα αυτά δεν έχουν μόνο αυτοί που επιχειρούν να τα επιβάλλουν, αλλά και όλοι αυτοί που τα ανέχονται και τα νομιμοποιούν, είτε με την αδιαφορία τους, είτε με την ένοχη σιωπή τους, είτε με τη χλιαρή και για τους τύπους μόνο αντίδρασή τους. Η ίδια παθογένεια παρουσιάζεται και με αρκετούς από τους αντιπροσώπους της Εκκλησίας της Ελλάδος, οι οποίοι διαπνέονται από οικουμενιστικές αντιλήψεις. Τις αντιλήψεις αυτές εκφράζουν στους διαχριστιανικούς διαλόγους στο ΨΕ, αλλά και τις μεταφέρουν και στις προσυνοδικές επιτροπές που μας αφορά εν προκειμένου, χωρίς αυτές να έχουν εγκριθεί ποτέ από την ιεραρχία της Εκκλησίας. Θα πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι επί δεκαετίες τώρα τηρείται από την ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος μία παράξενη όσο και παράδοξη τακτική αναφορικά με τους Οικουμενικούς Διαλόγους και την Πανορθόδοξη Σύνοδο. Όπως τονίζει ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Σερώθιος, σήμερα γίνονται πολλοί διάλογοι της Εκκλησίας μας με άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες, με άλλες ομολογίες και άλλες θρησκείες. Είναι δυνατόν η ιεραρχία να μην ενημερώνονται, οι ιεράρχες να μην εκφράζουν τις απόψεις τους και να μην καθορίζουν τις τάσεις τους απέναντι σε αυτές, καθώς επίσης είναι δυνατόν ο λαός να παραμένει στην άγνοια, να μην ενημερώνεται επαρκώς? Το ίδιο διερωτώμεθα και εμείς. Είναι δυνατόν, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη και παραμένουν ανοιχτά τόσα ουσιαστικά ζητήματα, η ιεραρχία να μην ασχολείται καν με αυτά? Ο καθηγητής κ. Δημήτριος Τσελεγκίδης, σε πρόσφατη επιστολή του προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, αναφέρει ότι για διάστημα 55 περίπου ετών η ιεραρχία της Εκκλησίας μας δεν έχει ασχοληθεί με δογματικά ζητήματα. Εύλογα λοιπόν να ανακύπτουν μια σειρά από ερωτήματα. Γιατί τελικά δεν ασχολείται με δογματικά θέματα η ιεραρχία? Γιατί δεν ενημερώνονται οι επίσκοποί μας για την πορεία των Οικουμενικών Διαλόγων? Γιατί δεν τοποθετούνται πάνω στα ζητήματα αυτά? Γιατί κρατούν σε άγνοια το λαό του Θεού? Τι κρύβεται πίσω από αυτή τη συστηματική επιχείρηση συσκότηθης και αποπροσανατολισμού? Ποιος και γιατί την επιβάλλει? Ποιοι και γιατί την ανέχονται και γιατί την νομιμοποιούν με την ανοχή και τη σιωπή τους? Το ανακοινωθέν της Ιεραρχίας του Οκτωβρίου του 2009 αναφέρεται στο κείμενο της Ραβένας και στους διμερείς διαλόγους με τους παπικούς και σημειώνει χαρακτηριστικά, ανοίγουν εισαγωγικά. Το κείμενο της Ραβένας
και το κείμενο που πρόκειται να συζητηθεί στην Κύπρο τελούν υπό τον όρο της αναφοράς και εγκρίσεώς τους από τις κατατόπους αυτοκέφαλες εκκλησίες, επομένως και από την Εκκλησία της Ελλάδος, συνοδικώς διασκεπτωμένης. Αυτό πρακτικό σημαίνει, συνεχίζει το κείμενο, ότι δεν θα υπάρξουν τετελεσμένα γεγονότα χωρίς συνοδική απόφαση της ιεραρχίας. Οι ιεράρχες είναι φύλακες του Ορθόδοξου παραδόσεως, όπως ομολόγησαν κατά την εισεπίσκοπη χειροτονία τους, κλείνοντα εισαγωγικά. Όπως όμως αποδεικνύεται, οι φύλακες παραμένουν συστηματικά απληροφόρητοι σχετικά με όλα αυτά. Και να αναρωτιόμαστε αν οι επίσκοποι που είναι οι φύλακες της πίστεως έχουν άγνοια για τόσο σοβαρά ζητήματα, τότε ποιον θα εμπιστευτεί ο λαός, ποιον θα ακολουθήσει. Και διερωτώμεθα επίσης, αυτή η άγνοια είναι εκούσια ή τεχνητή και επιβαλλωμένη από εξωσυνοδικά και ξένα κέντρα? Μήπως με τον τρόπο αυτό οδηγούν τελικά τον πιστό λαό στο να μην εμπιστεύεται τη διοίκηση της Εκκλησίας του? Τελικά, ποια είναι η διαδικασία εγκρίσεως των κειμένων της Μικτής Επιτροπής Διαλόγου με τους Παπικούς? Έχουν συζητηθεί ή όχι τα κείμενα αυτά στην ιεραρχία? Το κείμενο της Ραβένας εκδόθηκε το 2007, δύο χρόνια μετά το 2009, στο ανακοινωθείο της ιεραρχίας και το προηγούμενο που σας διάβασα, αναφέρεται ότι θα υπάρξει απόφαση από την Εκκλησία της Ελλάδος, εντός εισαγωγικών, συνοδικώς διασκεπτωμένης, και ότι αυτό πρακτικό σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν τελεσμένα γεγονότα χωρίς συνοδική απόφαση ιεραρχίας, κλείνουν τα εισαγωγικά. Έκτοτε παρήλθαν άλλα 7 έτη, συμπληρώνονται δηλαδή μια δεκαετία από την έκδοση του κειμένου και η αναμενωμένη απόφαση ακόμα δεν ελήφθη. Μήπως η αποφυγή συνοδικής απόφασης εξυπηρετεί τα γνωστά κέντρα που αναφέραμε, ώστε να ισχυρίζονται ή και να θεωρούν ότι τα κείμενα αυτά έγιναν δεκτά σιωπηρώς από την Εκκλησία μας? Σε ανάλογα τετελεσμένα γεγονότα στηρίζεται άλλωστε όλη η εξέλιξη του διαλόγου με τους Παπικούς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η συνέλευση της Μικτής Επιτροπής Διαλόγου στον Παλαμάν το 1993 και το προδοτικό κατά κυριολεξία κείμενο που εξέδωκε. Προχωρώ γιατί έχουν αυτά αναφερθεί. Το κείμενο όμως αυτό του Παλαμάν συνεχίζει να γίνεται αποδεκτό στο πλαίσιο του διαλόγου παρά τις τεράστιες αντιδράσεις που προκάλεσε και συνεχίζει να προκαλεί. 6 εκκλησίες δεν το υπέγραψαν. Κάτι ανάλογο ισχύει και με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών και με τα τελευταία απαράδεκτα ανορθόδοξα κείμενα του Πόρτο Αλέγκρε 2006 και του Πουσάν 2013. Τα είπαν προηγούμενοι. Είναι δυνατόν να γίνονται αποδεκτά τέτοια κείμενα? Πότε εγκρίθηκαν την ιεραρχία της Ελλάδος? Πότε τα επικύρωσε και τα επιβεβαίωσε με την έγκρισή του το πλήρωμα της Εκκλησίας? Ποιον εκπροσωπούσαν αυτοί που τα συνέπέγραψαν ως αντιπρόσωποι της Εκκλησίας της Ελλάδος? Ποιον ενημερώνουν και σε ποιον λογοδοτούν? Και αυτό συνιστά ένα γενικότερο ερώτημα για το κριτήρια με τα οποία επιλέγονται και ορίζονται οι επίσκοποι και καθηγητές αντιπρόσωποι στο ΨΕ και στους διμερείς διαλόγους. Υπάρχει αξιολόγηση του έργου τους και πώς αποτιμάται αυτό? Δημιουργεί αρνητική εντύπωση και προκαλεί το ορθόδοξο αίσθημα του πιστού λαού η πάγια τακτική της Συνόδου να επιλέγει ως αντιπροσώπους της τους διαλόγους επισκόπους και καθηγητές με δεδομένες και εκπερφασμένες οικουμενιστικές αντιλήψεις. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι Μητροπολίτες Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος και Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος. Παρακαλούμε και εν την ημέτρο, οικώς απαιτούμε η Ιερά Σύνοδος να ορίσει νέους αντιπροσώπους, εκκλησιαστικούς άνδρες με γενναίο και ορθόδοξο ομολογιακό φρόνημα, που δεν θα προέρχονται από τους γνωστούς οικουμενιστικούς και φιλοπατριαρχικούς κύκλους, να ορίσει νέους εκπροσώπους που θα ενημερώνουν την Ιερά Σύνοδο και το Ορθόδοξο Πλήρωμα και δεν θα μεταφέρουν τις προσωπικές τους απόψεις, αλλά αυτές που θα λαμβάνονται επίσημα από τα αρμόδια όργανα της Εκκλησίας μας. Αυτό όμως που συνιστά το μεγαλύτερο κήρυγμα είναι ότι οι οικουμενιστικές αυτές αντιλήψεις και αποφάσεις επιχειρείται τώρα να επιβληθούν μέσω της Μεγάλης Συνόδου και να λάβουν πανορθόδοξο κύρος και ισχύ. Πρόκειται ολοκάθαρα για μια απροκάλυπτη επιχείρηση θεσμικής νομιμοποίησης των αιρέσεων ερήμην του πληρώματος της Εκκλησίας. Η τελευταία έκτατη Σύνοδο της Ιεραρχίας 8-10 Μαρτίου 2016 ασχολήθηκε περισσότερο με τα διαδικαστικά ζητήματα της Μεγάλης Συνόδου παρά με την ουσία των θεμάτων και του περιεχομένου της. Ενώ απομένουν ελάχιστοι μήνες για τη σύγκληση Συνόδου, δεν παρέχεται καμία ενημέρωση για το ποια στάση θα τηρήσει η Εκκλησία μας σε αυτή,
δεν έχει εκδοθεί καμία ενημερωτική συνοδική εγκύκλειος, δεν έχει κανείς Μητροπολίτης απευθυνθεί στο ποιμνιό του για να το ενημερώσει και να λάβει τη γνώμη του. Φωτεινή εξαίρεση βεβαίως οι σεβασμιότοι Μητροπολίτες που βρίσκονται σήμερα εδώ και μερικοί ακόμη που έχουν αναλάβει αυτή την τόσο σημαντική πρωτοβουλία ενημέρωση του λαού, για την οποία τους ευχαριστούμε θερμά. Προσβλέπουμε δε και στην αγιοπατερική συμβολή τους, τόσο στη σύνοδο της ιεραρχίας που πρόκειται να συγκληθεί για το θέμα αυτό μετά το Πάσχα, όσο και στην αμετακίνητη ομολογιακή του στάση στη μέλουσα σύνοδο, εφόσον θέλει και επιτρέψει τελικά ο Θεός να γίνει, που μακάρι να μην γίνει. Έχοντας φτάσει πλέον στην τελική ευθεία προς τη Μεγάλη Σύνοδο, οι προτεργάτες και υποστηριχτές της επιχειρούν με οποιοδήποτε τίμημα να ολοκληρώσουν και να επιβάλλουν όσα σχεδίαζαν επί 100 ολόκληρα χρόνια που διήρκησε η προπαρασκευή της. Και αυτό γιατί θεωρούν τη σύγκλησή της, έστω και αποψηλωμένη στη θεματολογία της, ως μοναδική ευκαιρία για το ένα και το μείζον για αυτούς και για τη συγκεκριμένη αυτή χρονική στιγμή, να προσδώσουν δηλαδή εκκλησιαστικότητα στις αιρέσεις. Ο συνολικός όμως σχεδιασμός το... Δύο λεπτά, πατέρα Αθανάση, έχετε ακόμη. Και άλλα δύο, γιατί είμαι από τη Θάσο, πατέρα. Ο συνολικός όμως σχεδιασμός των γνωστών κέντρων στα οποία προαναφερθήκαμε περιλαμβάνει και άλλους τομείς και πραγματοποιείται, όπως αποδεικνύουν τα γεγονότα, σταδιακά και με στοχευμένες επιλογές. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης εξέδωσε πρόσφατα εγκύκλιο 314-23-2016, με την οποία επισημαίνει ότι η σύνοδος αυτή αποτελεί το πρώτο βήμα και ότι, ανοίγουν εισαγωγικά, με του πολύ, κλείνουν τα εισαγωγικά, θα ακολουθήσουν και άλλες ανάλογες σύνοδοι. Για αυτές λοιπόν τις συνόδους που προγραμματίζεται να ακολουθήσουν, υπάρχουν μια σειρά από θέματα τα οποία προετοιμάζονται μεθοδευμένα. Όπως μας διδάσκει η ιστορία, οι θρησκευτικές εξελίξεις ακολουθούν πολλές φορές ή και υπαγορεύονται από πολιτικές και ποικίλες αλλά και άλλες σκοπιμότητες και υπακούν σε διεθνείς σχετισμούς και ισορροπίες. Είναι άλλωστε γνωστό ότι από την εποχή ακόμα του ψυχρού πολέμου, οι δυτικές δυνάμεις με την ηγεμονία των ΗΠΑ παρέχουν την υποστήριξή του στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και την πάγια αξίωσή του για την εγκαθίδρυση του πρωτίου του στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκουν την εξουδετερώση του ρωσικού παράγοντα επιρροής στην Ορθόδοξη Ανατολή. Σε θεολογικό επίπεδο, η επιδίωξη αυτή εκδηλώνεται με την προσπάθεια για την επιβολή ενός πρώτου και στην Ορθοδοξία, ο οποίος θα εγγυάται και θα εξασφαλίζει τη διατήρηση των απαιτημένων ισορροπιών. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο το όλο ζήτημα προβάλλεται συστηματικά από κορυφαίους εκπροσώπους του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η προσπάθεια για την αποδυνάμωση και την υπονόμευση της Εκκλησίας της Ελλάδος και οι πιέσεις που φαίνονται να ασκούνται από τα γνωστά κέντρα για την αυτονόμηση των νέων χωρών και την υπαγωγή τους στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Αυτό είναι πιθανό να επιτευχθεί με τον προωθούμενο χωρισμό κράτους Εκκλησίας, ο οποίος φημολογείται ή με κάποιον άλλον τρόπο που θα επιλεγεί. Η επιβολή της κυριαρχίας ενός πρώτου στην Ορθοδοξία γίνεται με βάση τα παπικά πρότυπα, δηλαδή όχι ως πρωτείο τιμής μεταξύ ίσων, αλλά ως πρωτείο εξουσίας, ως Πάπα της Ανατολής. Προετοιμάζεται δε ήδη και προβάλλεται μέσω της αντορθόδοξης διδασκαλίας περί προσώπου του Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη, από την οποία εμφορείται το κείμενο, το ένα μάλλον είναι αυτό, η αποστολή της Ορθόδοξης Εκκλησίας εν του συγχρόνου κόσμου, καθώς και από άλλα επιφανή στελέχη, όπως είπε ο κ. Τσελεγκίδης, από τον Μητροπολίτη Προύσης Ελπιδοφόρο κλπ. Πάλι ο Μητροπολίτης Αναφάκτου έγραψε ολόκληρη μεγάλη μελέτη που αποδεικνύει ότι αυτή η περιπροσώπου διασκαλία του Μητροπολίτη Περγάμου είναι ανορθόδοξη και απορριπταία. Από τη μέλουσα σύνοδο, τελειώνω Γέροντα, επαπειλείται επίσης η επιβολή κυρώσεων εις βάρος όσων Ορθοδόξων θα αντιδράσουν. Ίσως και εσείς οι επίσκοποι θα καταδικαστείτε ως αιρετικοί μεθαύριο μαζί με εμάς. Εμείς θα πάμε και θα πάμε. Το ίδιο το κείμενο άλλωστε, πρέπει να τελειώνουμε. Δίκαια λοιπόν διερωτάται ο Μητροπολίτης Ναφάκτου, πάλι κύριος Σιρόθεος, δηλαδή αν τελικώς ληφθούν από την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθόδοξης Εκκλησίας
αποφάσεις οποίες οι αρχιερείς, οι μοναχοί και οι θεολόγοι τις αγνοούν και οι οποίες αντιβαίνουν σε παρατικές θέσεις θα έχουν ευθύνη και θα υπόκεινται σε κρίσεις και κατακρίσεις αν αρνηθούν να τις εφαρμόσουν. Κινδυνεύουν δηλαδή να χαρακτηριστούν ως αιρετικοί όσοι ορθόδοξοι, όσοι ορθοδοξούν και παραμένουν επόμενοι της Αγίας Πατράς. Ενώπιον αυτού του κινδύνου βρισκόμαστε σήμερα, αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Χρέος μας ήταν να σας την παρουσιάσουμε χωρίς υπεκφυγές, χωρίς περιστολές, χωρίς φόβο και χωρίς αναστολές. Καταδικάζουμε απερίφραστα καινοφανείς θεωρίες και ενέργειες που στρέφονται κατά της Ορθοδόξου πιστεώς μας. Καταδικάζουμε τους εμπνευστές και υποκινητές των ενεργειών αυτών, καθώς και όλους αυτούς που με την αδράνεια και την ελιγορία τους τους ανέχονται και τους νομιμοποιούν, είτε είναι πατριάρχια, είτε είναι αρχιερείς, είτε είναι επίσκοποι, είτε είναι πανεπιστημιακοί καθηγητές, είτε οποιοδήποτε άλλοι. Έως πότε θα γινόμαστε συνένοχοι με τη σιωπή μας, έως πότε θα παραμένουμε θεατές της αλωτρίωσης της ίδιας της ορθόδοξης αυτοσυνειδησίας μας, έως πότε θα παραμένουμε χειροκροτητές όσων εκχωρούν τα Άγια και Ιερά της πιστεώς μας στους αιρετικούς. Ο κλοιός έχει στενέψει πλέον επικίνδυνα και οι εξελίξεις είναι ρακδαίες και μπορούν να αποβούν τραχικές για το ορθόδοξο πλήρωμα. Είναι ολοφάνη πλέον η συστηματική και στοχευμένη προσπάθεια θεσμικής νομιμοποιήσεως του πανερετικού κατά τον Άγιο Ιωστίνο Πόβετς οικουμενισμού και η δημιουργία μιας αλλοιωμένης ορθοδόξου αυτοσυνειδησίας. Αδελφοί, εσήμανε η ώρα. Όχι πια άλλη ολιγορία, όχι πια άλλη αδράνεια, όχι πια άλλη ένοχη σιωπή. Απαιτείται εγρήγορση και ενεργοποίηση. Απαιτείται αντίσταση και αντίδραση. Ας μελετήσουμε, ας ενημερωθούμε, ας ενημερώσουμε και τους αδελφούς μας, ας εκφράσουμε τις ανησυχίες και τις ενστάσεις μας στους υπευθύνους. Ας είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε θυσία χρειαστεί, ακόμα και αυτή τη ζωή μας, για την ορθόδοξη πίστη μας. Ας προσευχηθούμε να φωτίσει ο Θεός όσους λαμβάνουν τις αποφάσεις, όλο τον ορθόδοξο λαό και εμάς, ώστε να πράξουμε τα θεάρεστα και τα πρέποντα. Ακόμη και αν δεν αποφευχθεί η σύγκληση συνόδου που ευχόμαστε, θα πρέπει να προσευχόμαστε και να ευχόμαστε με πόνο καρδιάς και με πνεύμα μετανοίας και ταπείνωσης να κυριαρχήσει η χαρισματική παρουσία του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία μας. Όπως τονίζει και τελειώνω ο καθηγητής κ. Ελεγκίδης, στα δογματικά θέματα ως γνωστόν η αλήθεια δεν βρίσκεται στην πλειοψηφία των συνοδικών αρχιερέων. Η αλήθεια καθεαυτήν είναι πλειοψηφική, γιατί στην Εκκλησία η αλήθεια είναι υποστατική πραγματικότητα. Η αλήθεια είναι ο ίδιος ο Χριστός. Γι' αυτό και ένας ακόμη, όταν την εκφράζει αυτή η πλειοψηφία ενάντια των άλλων, όσοι και αν είναι αυτοί, την αλήθεια, όπως λέει ο Παπαθόδωρος Ζήσης, την αποδεχόμαστε, δεν τη διαπραγματευόμαστε. Αδελφοί, η νίκη της Ορθοδοξίας μας με τη βοήθεια του Θεού, της Κυρίας μας Θεοτόκου και των Αγίων μας θα είναι βεβαία. Ο Χριστός μας θα νικήσει, ο Χριστός μας θα αναδείξει την αλήθεια, ο Χριστός μας θα φυλάξει και την Αγία μας Εκκλησία και τη φιλτάτη πατρίδα μας. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Πατέρα Αθανάσιο για την ζωντάνια της εισηγήσεώς του και τον παλμό τον οποίον μετέδωσε σε όλους μας. Και για να μην χάνουμε πολύ χρόνο, δεν κάνω ανάλυση των θεμάτων τα οποία παρουσίασε. Είναι γνωστά και πολύ απλά τα είπε, κατεστημένο, άγνοια επισκόπων και πληρώματος της Εκκλησίας, γνωστή ακαδημαϊκή και εκκλησιαστική κύκλη κτλ. Και θα παρακαλέσω αμέσως τον επόμενο εισηγητή, τον κύριο Πέτρο Χίρς. Ο πατήρ Πέτρος Χίρς είναι εφημέριος Αμερικανός στην καταγωγή, εφημέριος τώρα επάνω στα Πετροκέρασα σε μία ενορία του προφήτου Ηλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Ιερισσού και Αγίου Όρους, διδάκτορ της θεολογίας στη Θεολογική Σχολή, έχει κάνει μία θαυμάσια διδακτορική διατριβή για θέματα που έχουν σχέση με το θέμα το οποίο θα μας εισηγηθεί και τον παρακαλώ να πάρει το λόγο. Σεβασμιότητε, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί εν Χριστώ. Με την προώθηση για πανορθόδοξη αποδοχή του προσυνεδρικού κειμένου σχέσης της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν χριστιανικό κόσμο,
ολοκληρώνεται μια εκατονταετής διεργασία διαστρέβλωσης της Ορθοδόξου Εκκλησιολογίας, στον βαθμό που η Πανορθόδοξη Σύνοδος απεδεχθεί την ασφαλμένη διδαχή ότι οι αιρετικές τελετουργίες είναι μυστήρια της μίας Εκκλησίας, θα φέρει αναλόγως και την ευθύνη της συνενέσεως στην υιοθέτηση μίας νέας Εκκλησιολογίας. Πρόθεσή μου στον σύντομο χρόνο που μου διατίθεται είναι να παρουσιάζω συνοπτικά τις καταβολές της εσφαλμένης αυτές διδαχής, δύο από τις πυλώνες της νέας Εκκλησιολογίας της Β' Βατικανής Συνόδου που θεμελιώνονται κατά κύριο λόγο σε αυτή την διδασκαλία, την υιοθέτηση του σφάλματος αυτού από τους Ορθοδόξους Οικουμενιστές και την προσπάθεια να διασφαλιστεί η πανορθόδοξη αποδοχή του μέσα του προσυνοδικού κειμένου περί ετεροδόξων. Πιο κοντά. Η ανάπτυξη της ιδέας ότι η Εκκλησία μοιράζεται το ένα βάπτισμα με τους αιρετικούς και ότι πράγματι αυτή είναι η βάση για την αναγνώριση εκκλησιαστικού χαρακτήρα της αιρέσιος έχει τις ιστορικές καταβολές της στην Δύση αποκλειστικά και συγκεκριμένα στην περίοδο μετά το σχίσμα. Παρότι δεν χωράει αμφιβολία ότι η ιδιαίτερη μυστηριακή θεολογία των Λατίνων οφείλει πολλά στον Ιερό Αυγουστίνο, εν τούτης η αποφασιστική ρήξη με την Συμφωνία των Πατέρων για το βάπτισμα των αιρετικών επίουθε με τις απόψεις του Θωμά Ακινάτη. Ο Ακινάτης γράφει ότι οποιοδήποτε δέκεται τα μυστήρια από αφορισμένο ή αποσχηματισμένο ιερογό δεν λαμβάνει την πραγματικότητα του μυστηρίου παρεκτός αν η άγνοιά του τον δικαιολογεί. Για τον Ακινάτη επομένως το εμπόδιο για την αποτελεσματικότητα της χάριτος στο μυστήριο δεν είναι απαραίτητος η έλλειψη ενότητας όπως ο Αυγουστίνος θα το έθετε, αλλά η ενώση συμμετοχή στην αμαρτία της παρακοής και της αποστασίας. Η εσκής της μεταδόσεως των μυστηρίων διατηρείται στον σχισματικό ιερετικό κληρικό κατά τρόπον ώστε κάποιος ο οποίος εν αγνία του δέκεται από αυτόν το βάπτισμα έχει δεχθεί την πνευματική πραγματικότητα του βαπτίσματος συμπεριλαμβανομένης της μοιήσεως και ενσωματώσεως στον Χριστό. Αυτό είναι το πιο κρίσιμο σημείο το οποίο ξεχωρίζει τον μετά το σχίσμα καθολικισμό από τον Αυγουστίνο από την πρώτου σχίσματος Εκκλησίας στην Δύση. Ότι με βάση τον επαναπροσδιορισμό από την Β' Βατικανή των σχισματικών και αιρετικών ως χωρεσμένων αδελφών και όχι αιρετικοί, η Σύνοδος όχι μόνο θα άρει οποιαδήποτε τέτοιο απογόρευση, αλλά θα ενθαρρύνει την περιορισμένη μυστηριακή διακοινωνία και τότε η ζωή της χάριτος θα θεωρηθεί ότι επηγάζει από την λειτουργική ζωή των αποστατών των αιρετικών σχισματικών. Ακριβώς επάνω σε αυτό το σημείο της αποτελεσματικότητας διαμέσου της αγνίας θα διατυπώσουν τη νέα θέση τους για το σχίσμα, την αίρεση και την Εκκλησία, οι διαμορφωτές της νέας εκκλησιολογίας. Η Ακινάτης παρήχε τροποτινά τα οικοδομικά υλικά για την διαμόρφωση της νέας θεωρίας περί της Εκκλησίας. Έμελε να περάσουν περίπου 7 αιώνες σημαντικών μεταβολών στην μυστηριακή θεολογία και εκκλησιολογία των Λατίνων από τις περιεκτικές αναφορές του Θωμά Ακινάτη ως το νέο όρεμα της Εκκλησίας που προέλαβε η Β' Βατικανή Σύνοδος. Στην διάρκεια του Μεσαίωνα η άλλοτε δεδομένη ενότητα των μυστηρίων χάθηκε τόσο πρακτικά όσο και θεολογικά κατά τρόπον ώστε το βάπτισμα να θεωρείται από μόνο του επαρκές για την μοίραση στην Εκκλησία. Ωστόσο, μόνο με την επέλευση του οικουμενισμού και την ρηξικέλευτη σκέψη ενός διανοητή του λεγόμενου πατέρα της Β' Βατικανής,
Συνόδου, η Ιβκονγκάρ βλάστησε ο σπόρος που έσπηρε ο Ακινάτης και έγινε το οικουμενικό δέντρο που είναι αυτή η νέα εκκλησιολογία. Ο Κονγκάρ επιβεβαίωσε πως ο οικουμενισμός αρχίζει. Από τη στιγμή αρχίζουμε να εξετάζουμε τον χριστιανισμό όχι μόνο των μονωμένων σχισματικών χριστιανών, αλλά ολόκληρων σχισματικών εκκλησιαστικών σωμάτων αυτών καθ' αυτών. Στην βάση της καινοτόμου αυτής προσεγγίσεως οδηγήθηκε κατόπιν σε άλλες καινοτομίες, συγκεκριμένα κατέληξε στην δική του εκδοχή, προτείνοντας ότι οι σχισματικές κοινότητες διατηρούσαν στην σχισματική κατάστασή τους στοιχεία της Una Sancta, της Μία Αγίας Εκκλησίας. Επιπλέον, αν αυτά τα στοιχεία και κυρίως τα Ιερά Μυστήρια, πρωτίστως δε το βάπτισμα, διατηρούν καλή την πίστη, την ουσία της αποτελεσματικότητάς τους, όπως λέει ο Κονγκάρ, τότε επιφέρουν στην ψυχή του σχισματικού χριστιανού μία πνευματική ενσωμάτωση στην Εκκλησία, καθιστώντας τον σχισματικό μέλος της Εκκλησίας, το οποίο τίνει προς μια συνολική και πρακτική ενσωμάτωση στο εκκλησιαστικό καθολικό σώμα. Αυτά λέει ο Κονγκάρ. Αυτή η κεντρική υπόθεση, ότι τα στοιχεία της Εκκλησίας, όπως είναι το βάπτισμα, μπορούν να αποσπώνται από το σύνολο και εν τούτης να εξακολουθούν να είναι ζωοπάροχα, διατρέχει και υποστηρίζει το σύνολο της νέας εκκλησιολογίας. Αυτή η θεωρία των αυτόνομων εκκλησιαστικών στοιχείων που δέκεται η Β' Βατικανή όχι μόνο δεν αποτελεί επιστροφή στους πατέρες, αλλά βρίσκεται στην διδασκαλία του Ιωάννη Καλβίνου, Vestigia Ecclesiae, κατά το οποίο ανέπτυξε και παρουσίασε ο Κονγκάρ. Σύμφωνα με τη θεωρία του, ο σχισματικός και αιρετικός γίνεται μέλος της Εκκλησίας χάρη στον βαπτισματικό χαρακτήρα. Γράφει ο Κονγκάρ, κατά αυτόν τον τρόπο η Εκκλησία περιλαμβάνει μέλη τα οποία φαίνονται να είναι εκτός αυτής, ανήκουν αοράτως μεν και ατελώς, αλλά ανήκουν πραγματικά σε αυτήν. Αυτή είναι η καθοδοξία που τώρα εισάγουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία κάποιοι θεολόγοι. Η απόσταση από την αναγνώριση εκκλησιαστικών στοιχείων μεταξύ των ετεροδόξων ως την αναγνώριση εκκλησιαστικού χαρακτήρα ή εκκλησιαστικότητας σε ετεροδόξες ομολογίες είναι ένα πολύ μικρό βήμα. Αυτό το βήμα το έκανε εύκολα η Β' Βατικανή. Τώρα οι Ορθόδοξοι Οικουμενιστές περιμένουν το βήμα αυτό να το κάνει η επικείμενη Πανορθόδοξη Σύνοδος. Ένας επιφανής ερευνητής της Β' Βατικανή Σύνοδο, ο Ιωάννης Φάινερ, περιγράφει τι σημαίνει αναγνώριση εκκλησιαστικότητας για τον οικουμενισμό μετά την Β' Βατικανή Σύνοδο. Και λέει, επειδή η Εκκλησία θεωρείται ως μία communio, δηλαδή μία σύνθετη πραγματικότητα με τη μορφή μίας κοινωνίας, η ενότητα της οποίας έχει επέλθει από πολλούς και ποικίλους παράγοντες, τα συστατικά στοιχεία της Εκκλησίας να είναι παρόντα ακόμα και σε χριστιανικές κοινότητες εκτός της Καθολικής Εκκλησίας και να μπορούν να προσδίδουν σε αυτές τις κοινότητες τον χαρακτήρα Εκκλησίας. Συνεπώς, λέει, η Εκκλησία η μία του Χριστού μπορεί επίσης να είναι παρούσα εκτός της Εκκλησίας της Καθολικής και είναι πράγματι παρούσα. Η αναγνώριση στοιχείων της Εκκλησίας, όπως είναι το βάπτισμα εκτός της Εκκλησίας, αποσκοπεί στην επέκτηση των ορίων της Εκκλησίας, κατά τρόπον ώστε η Ορθόδοξη Εκκλησία, τώρα στο χώρο μας, η Ορθόδοξη Εκκλησία, να μην ταυτίζεται αποκλειστικά με την μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Η νέα εικόνα της Εκκλησίας, η οποία προβάλλεται με βάση την αναγνώριση του εκκλησιαστικού χαρακτήρα ποικίλων χριστιανικών ομολογιών, περιγράφεται πολύ παραστατικά από τον Ιησουίτη ακαδημιακό θεολόγο Francis Sullivan και λέει, μπορεί κάποιος να σκεφτεί την παγκόσμια Εκκλησία ως μια κοινωνία σε ποικίλα επίπεδα πληρότητας, σωμάτων που είναι περισσότερο ή λιγότερο πλήρες εκκλησίες,
Είναι μια πραγματική κοινωνία που πραγματοποιείται σε ποικίλους βαθμούς πυκνότητας ή πληρότητας. Μια κοινωνία σωμάτων που στο σύνολό τους έχουν πραγματικά εκκλησιαστικό χαρακτήρα, παρότι κάποια θεωρούνται πληρέστερα από άλλα. Πιστεύω ότι έχουμε πάρει την εικόνα που είναι η νέα εκκλησιολογία της Β' Βατικανής. Είναι κέρια σημασίας να έχει κανείς στο νου του αυτή την ιδέα της Εκκλησίας όταν διαβάζει το προσυνοδικό κείμενο «Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον επόχριστιανικό κόσμο». Στο παραμορφωμένο οικουμενικό εκκλησιολογικό πλαίσιο του μετά την Β' Βατικανή Οικουμενισμού, η απλή ταύτιση της Ορθοδόξου Εκκλησίας με την μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία δεν αποκλεί την ταυτόχρονη αναγνώριση άλλων εκκλησιών ως φορέων εκκλησιαστικού χαρακτήρα, έστω και αν είναι λιγότερο ή περισσότερο πλήρης εκκλησίες. Με δεδομένο το νέο αυτό ανορθόδοξο εκκλησιολογικό πρότυπο του οικουμενισμού, υπάρχει επαρχής θεολογική βάση για τους ιεράρχες των τοπικών εκκλησιών να απορρίψουν το εν λόγω προσχέδιο κειμένο για τις σχέσεις με τους ετεροδόξους. Αν όμως εξετάζουμε επιπλέον και τις απόψεις κάποιων εξεχόντων οικουμενιστών θεολόγων μεταξύ των Ορθοδόξων, ορισμένοι εκ των οποίων μάλιστα έχουν ασχοληθεί ενεργά με την κατάρτιση των προσυνοδικών κειμένων, τότε προβάλλει επίγουσα η ανάγκη για ανεπιφύλακτη καταδίκη της νέας εκκλησιολογίας, ούτως ώστε να μην γίνουν αποδεκτές ετερόδοξες αντιλήψεις για την Εκκλησία ως ορθόδοξες. Τα δύο ισιώδη χαρακτηριστικά της νέας εκκλησιολογίας που αναφέρθηκε νωρίτερα, η αναγνώριση του ετεροδόξου βαπτίσματος καθ' αυτού και η συνακόλουθη αναγνώριση του χριστιαστικού χαρακτήρα των ετεροδόξων ομολογιών, έχουν γίνει αποδεκτά από εξέχοντες συγχρόνους οικουμενιστές, όπως είναι ο Πατριάρχης Βαθολομαίος, ο Μετσοπολίτης Ιωάννης Ζιούλας, ο Μετσοπολίτης Χιλαρίων Αλφέευ, ο Μετσοπολίτης Μεσσενίας Χρυσόστομος, ο καθηγητής θεολογίας Στυλιανός Τσομπενίδης, ο Μετσοπολίτης Κάλωστος Βουέρ, ο καθηγητής Μιχαήλ Στρούβ στην Γαλλία και άλλοι. Εδώ μπορώ επιγραμματικά μόνο να αναφέρω σε αυτούς που είχαν άμεση σχέση με την κατάρτιση του προσυνοδικού κειμένου. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαθολομαίος, ο βασικός πρωτοαγωνιστής της συγκλήσεως της Πανορθοδόξου Συνόδου, συνεπής προς τη νέα οικουμενική εκκλησιολογία μετά την Συμφωνία του Παλαμάν, δήλωσε μαζί με τον τότε Πάπα Ιωάννη Παύλο Β' ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία και ο Καθολικισμός είναι αδερφές εκκλησίες, επεύθυνες από κοινού για την διαφύλαξη της μίας εκκλησίας του Θεού. Κάλεσε μάλιστα όλους τους Ορθοδόξους να αναγνωρίζουν ότι μοιραζόμαστε με τους Λατίνους ένα κοινό βάπτισμα και κοινή μυστηριακή ζωή. Η de facto διαίρεση της Εκκλησίας που απορρέει από την αποδοχή ενός κοινού βαπτίσματος και μάλιστα κοινής ευχαριστίας δηλώθηκε επίσης καταφατικά από τον Πατριάρχη μόλις το 2014 στον πανίερο ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα. Εκεί ακριβώς ο Πατριάρχης γεμνεί την κεφαλή, κήρυξε την πανέρεση της νέας οικουμενικής εκκλησιολογίας, η οποία προωθεί την ιδέα μιας διερημένης εκκλησίας και πολλαπλών άλλων μερικών αληθινών εκκλησιών. Ο κύριος Βαθολομαίος ανέπτυξε σαφώς ένα μείζον αξίωμα της νέας εκκλησιολογίας, συγκεκριμένα ότι η μία εκκλησία δεν εφίσταται σήμερα αποκλειστικά στο πλαίσιο μίας ορισμένης ή άλλες εκκλησίες και ότι οι χωρισμένες εκκλησίες δεν πάβουν να είναι ένα παρά το γεγονός ότι έχει χαθεί η ενότητα της πίστεως. Παρακαλώ προσέξτε ότι ο Πατριάρχης, όπως συμβαίνει και στο προσυνοδικό κείμενο, δηλώνει δύο αντίθετες ιδέες, ότι η Εκκλησία είναι μία, προφανώς μόνο εκτός χρόνου,
Και παρόλα αυτά ενυπάρχει σε χωρισμένες τοπικές εκκλησίες. Αυτή η αντίφυση αποτελεί ακρογενναίο λίθο της νέας εκκλησιολογίας που απορρίπτει τον λεγόμενο οικουμενισμό της επιστροφής και επιμένει στον οικουμενισμό της ενσωμάτωσης. Το πιο διαβόητο παράδειγμα ενός τέτοιου οικουμενισμού της ενσωμάτωσης είναι η Συμφωνία του Παλαμάν, αλλά και άλλες συμφωνίες περί κοινού βαπτίσματος που έχουν υπογραφεί στη Γερμανία, Αυστραλία, Αμερική από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Οι εκκλησιολογικές θέσεις του προεδρεύοντες της Προσυνοδικής Επιτροπής, Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη Ζιζιούλα, δεν αφήνουν περιθώριο αμφιβολίες για το ότι έχει ασπαστεί τη νέα οικουμενική εκκλησιολογία. Κατά την άποψή του, τα όρια της Εκκλησίας δεν βρίσκονται στο ή δεν γράφονται ή φαίνονται στο αίμα του Χριστού, δηλαδή στην Θεία Ευχαριστία, αλλά στα νερά του βαπτίσματος, επί την βάση της βαπτισματικής ενότητας. Λέει ο Μητροπολίτης, μέσα στα όρια του βαπτίσματος σημειώνει, λέει, ακόμα και αν υπάρχει μία ρήξη, ένας χωρισμός, ένα σχίσμα, εν τούτης και σε αυτή την περίπτωση μιλάς ακόμα για Εκκλησία. Οι Ορθόδοξοι, πιστεύει ο Μητροπολίτης, συμμετέχουν στην οικουμενική κίνηση ως κίνηση βαπτισμένων χριστιανών, οι οποίοι βρίσκονται σε κατάσταση χωρισμού, διότι δεν μπορούν να εκφράζουν μαζί την ίδια πίστη. Ένα άλλο μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του Προσωνοτικού Κειμένου, ο Μητροπολίτης Χιλαρίων Αλφέευ του Βολοκολάμσκ, έχει επίσης και αυτός εκφράσει απόψεις που συνάδουν με τη νέα εκκλησιολογία. Όπως ευθέως δήλωσε ο ίδιος, δεν πιστεύει ότι υπάρχουν θεμελιώδες διαφορές ανάμεσα στην Ορθοδοξία και τον Καθολικισμό. Είπε ότι ουσιαστικά και στην πράξη υπάρχει ήδη ανάμεσά μας αμοιβαία αναγνώριση των μυστηριών μας. Και λέει, εάν ένας Ρώμης Καθολικός ιερέας μεταστραφεί στην Ορθοδοξία στην Ρωσία, τον δεκόμαστε ως ιερέα και δεν τον χειροτονούμε ξανά. Και αυτό σημαίνει ότι αναγνωρίζουμε de facto τα μυστήρια της Ρώμης Καθολικής Εκκλησίας. Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος, εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Ελλάδος στις προσυνοδικές διασκέψεις μαζί με τον καθηγητή θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης Στυλιανό Τσομπανίδη, μας έχουν δώσει τα πιο άμεσα δείγματα για να εμβαθύνουμε στο πώς αντιλαμβάνονται οι θεολόγοι με οικουμενιστικό φρόνημα τι λένε οι ιεροί μας κανόνες. Πράγματι και οι δύο αυτοί υποστηρίζουν ότι η παράγραφος 20 του προσωνοτικού κειμένου με την παραμπομπή της στον 7ο κανόνα της Β' Οικουμενικής Συνόδου και στον 95 της Πενθέκτης υποστηρίζει την κατοικονομία αναγνώριση του υποστατών και εγκύρων του βαπτίσματος των ετεροδόξων. Ο καθηγητής Τσομπανίδης διατείνεται επίσης ότι αυτή η αναγνώριση έχει σημαντικές συνέπειες για την θεώρηση της εκκλησιαστικής κατάστασης άλλων εκκλησιών και άλλων χριστιανών. Έτσι, συμφωνώντας με τον Κονγκάρ και η Β' Βατικανή Σύνοδο στην σύνδεση της αναγνώρισης του βαπτίσματος με την αναγνώριση της εκκλησιαστικότητας. Επιβάλλεται να εξετάζουμε με μεγάλη προσοχή και πολύ πολύ προβληματική φράση που χρησιμοποίησαν τόσο ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας όσο και ο καθηγητής Τσομπανίδης, δηλαδή κατοικονομίαν αναγνώριση του υποστατών και εγκύρων του βαπτίσματος των ετεροδόξων. Οι ιεροί κανόνες που αναφέρονται στον παράγραφο 20 δεν περιέχουν αυτή τη φράση. Στην πραγματικότητα, ουδείς εκ των κανόνων της Εκκλησίας, οι οποίοι αφορούν την εισδοχή των μεταστραφέντων αιρετικών, δεν περιέχει αυτή την διατύπωση. Σε τι τότε αναφέρονται οι κανόνες? Το σημείο αναφοράς για την ορθή ερμηνεία των κανόνων αυτών που αφορούν στην κατοικονομία εισδοχή των αιρετικών είναι οι κανόνες την πρώτη και το 1 και το 47 του Μεγάλου Βασιλείου. Ο Άγιος Βασίλειος στην πρώτη κανονική επιστολή του, αφού εξηγεί γιατί οι διάφοροι σχισματικοί θα έπρεπε να βαπτίζονται κατά την επιστροφή τους στην Εκκλησία, αφήνει περιθώριο για εφαρμογή
οικονομίες όπου δι λέγοντες, επειδή δε όλος έδωξε τις των κατά την ασίαν οικονομίες ένα και των πολλών, δεκθήνε αυτόν το βάπτισμα, έστω δεκτών. Ο κανόνας αναφέρει αποδοχή, όχι αναγνώριση του βαπτίσματος των σχισματικών. Υπάρχει σημαντική διαφορά. Στην πρώτη περίπτωση το πλαίσιο είναι η αποδοχή ενός αιρετικού ο οποίος επέστρεψε στην Εκκλησία. Στην δεύτερη περίπτωση το πλαίσιο είναι η αναγνώριση του βαπτίσματος της ομάδας των ετεροδόξων αυτής. Επομένως, η φράση «κατ' οικονομία αναγνώριση του υποστατών και εγκύρων του βαπτίσματος των ετεροδόξων» είναι ένα απαράδεκτο και παραπλανητικό συνονθήλωμα ποιμαντικής θεολογίας και κρυσολογίας. Δεν νοείται «κατ' οικονομία αναγνώριση του βαπτίσματος», μόνον «κατ' οικονομία αποδοχή» και αυτή με προϋποθέσεις που δεν εφίστανται σήμερα. Η φρασιολογία αυτή επίσης φαίνεται πως είναι ξένη προς την πατερική σκέψη, στο μέτρο που αναφέρεται στην αναγνώριση του υποστατών και εγκύρων του αιρετικού βαπτίσματος, δηλαδή στην αναγνώριση κάθε αυτή. Είναι παντελώς αμάρτυρη στους κανόνες, στους ιερείς κανόνες της Εκκλησίας, δεν θα βρείτε αιρετικό βάπτισμα να αναφέρεται κατά αυτόν τον τρόπο. Παραδείγματος χάρη, στον 47 κανόνα του Μεγάλου Βασιλείου αποδίδει την πρακτική της Ρώμης να δέκεται κάποιους αιρετικούς μεταστραφέντες στην Εκκλησία δίχως βάπτισμα σε τυχόν ανάγκη για άσκηση οικονομίες. Οικονομίες την ως ένεκε. Αλλά όμως επιμένει να βαπτιστούν παρά το γεγονός ότι βάπτισαν στο όνομα, οι αιρετικοί βάπτισαν στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Με το να αφήνει μεν περιθώριο για οικονομία, αλλά ταυτόχρονα να καλεί σε βάπτισμα, ο Άγιος αποκλεί την πιθανότητα αναγνώρισης και καθεαυτού βαπτίσματος αιρετικών και σχισματικών. Στην ρίζα της υιοθετήσεως της νέας οικουμενιστικής εκκλησιολογίας βρίσκεται η παρανόηση, η απόρρευση της κατ' οικονομία πρακτικής της Εκκλησίας στην αποδοχή των αιρετικών. Αδυνατούν να κατανοήσουν ότι η οικονομία της Εκκλησίας είναι ουσιαστικά η ελευθερία της κεφαλής της Εκκλησίας να εργάζεται στην σωτηρία εν την Εκκλησία, όπως εκείνος κρίνει, εάν είναι όντως οικονομία και όχι απλώς παρανομία, όπως γίνεται συνήθως σήμερα. Ο Κύριος, ο οποίος είπε ότι πάντες πρέπει να βαπτιστούν εξ ύδατος και πνεύματος για να εισέλθουν στη Βασιλεία του Θεού, επίσης είπε στον αβάπτιστο ληστή στο Σταυρό, σήμερον με τεμού εσέ εν το Παραδείσο. Επίσης έχουμε πλήθος μαρτύρων οι οποίοι βαπτίστηκαν στο αίμα τους και όχι σε νερό. Έτσι λοιπόν είναι ξεκάθαρο ότι ο Κύριος δεν περιορίζεται από τις δικές του εντολές, είναι πάντοτε ελεύθερος να εργάζεται την Θεία Οικονομία εν την Εκκλησία Του. Αυτό ακριβώς όμως είναι το κλειδί. Εν την Εκκλησία. Η οικονομία δεν μπορεί ποτέ να αποτελέσει βάση εκκλησιολογίας. Όπως η ελευθερία του Κυρίου δεν μπορεί ποτέ να αντιταχθεί προς τις ίδιες του τις εντολές. Η οικονομία δεν ισούται με την αναγνώριση εκκλησιαστικών μυστηρίων αυτών καθ' αυτών. Ωστόσο, αυτό ακριβώς θα επιθυμούσαν μερικοί από τους εξέχοντες οικουμενιστές και συντάκτες του προσωνητικού κειμένου να εγκριθούν οι Ορθόδοξοι στο Πανορθόδοξο Σύνοδο. Οθούν προς μια πανορθόδοξη αναγνώριση μιας αιρετικής εκκλησιολογίας, η οποία έχει ήδη γεννηδεκτεί από την Β' Βατικανή και στο ΨΕ. Τώρα πλέον πρέπει να είναι σαφές σε όλους ότι η απόρρευση του δίπτυκου κανόνα της εκκλησιαστικής ακρίβειας οικονομίας ως ερμηνευτικό κλειδί της ποιμαντικής μας πρακτικής οδηγεί σε μια αιρετική θεώρηση της Εκκλησίας. Και κλείνω. Σήμερα η ολισθηρή κατηφόρα της καινοτομίας έχει οδηγήσει πολλούς οικουμενιστές μέχρι του σημείου να γνωρίζουν όχι μόνο το βάπτισμα, αλλά και την Θεία Ευχαριστία των Ετεροδόξων. Εξαιτίας της ενότητας των μυστηρίων, η αναγνώριση της Θείας Ευχαριστίας είναι το αναμενόμενο αποτέλεσμα της ασυνδεσίας των κανονικών και χαρισματικών ορίων της Εκκλησίας, τα οποία συμπίπτουν και φανερώνονται στην Θεία Ευχαριστία. Παρότι η Ορθόδοξη πίστη φέρεται
από τους οικουμενιστές φέρεται ακόμη ως το «εκ των ον ουκ άνευ» για το κενό ποτήριον, στην πραγματικότητα με την αναγνώριση ετεροδόξων μυστηρίων, η ενότης πίστεως έχει πάψει να αποτελεί προεπιτούμενο. Αν η Πανορθόδοξη Σύνοδος επιτρέψει μία οικουμενιστική ερμηνεία αναγνωρίζοντας μυστήρια και εκκλησιαστικότητα των ετεροδόξων, τότε το κοινό ποτήριον θα είναι απλώς μία τυπική επιβεβαίωση της παρεκτροπής. Θα έχει τότε ήδη επιτευχθεί μία ένωση, αλλά θα είναι ψευδοένωση. Ευχαριστούμε που με ακούσατε. Ευχαριστούμε τον πατέρα Πέτρο Χίρς, διότι όπως έκανε με τη διδακτορική του διατριβή, έτσι και με την εισήγησή του, μας άνοιξε λίγο τον ορίζοντα για να δούμε ότι όλες αυτές οι θεωρίες περί βαπτισματικής θεολογίας, περί διευρυμένης εκκλησιολογίας, περί ελλιπούς εκκλησιαστικότητους, έχουν την πηγή τους στην Β' Βατικάνιο Σύνοδο και πριν. Και επίσης μας βοήθησε να καταλάβουμε για το κατ' οικονομία του βαπτίσματος εντός εκκλησίας, εκτός εκκλησίας κτλ. Και ιδιαίτερα να τονίσω την τελευταία του επισήμανση ότι αν προχωρήσει, ελέγχθηκε και προηγουμένως αυτό, αν προχωρήσει η Σύνοδος στην αναγνώριση εκκλησιαστικότητος, ουσιαστικώς δεν πρέπει να περιμένουμε το κοινό ποτήριο, διότι το κοινό ποτήριο είναι συνέπεια της αναγνωρίσεως της εκκλησιαστικότητος των ετεροδόξων. Ακολουθεί τώρα η απάντηση εκ μέρους των εισηγητών στα ερωτήματα τα οποία έχουν υποβληθεί. Έχουν υποβληθεί αρκετά ερωτήματα. Θα παρακαλέσω μόνο τους αγαπητούς αδελφούς εδώ, τους εισηγητάς, να φροντίσουν να είναι σύντομα, να μην κάνουν απάντηση σε ένα καθένα τα ερωτήματα, αλλά επί τη βάση όλων όσων έχουν ερωτηθεί, να δώσουν κάποιες γενικές απαντήσεις για τα θέματα, και μερικά έχουν υποβληθεί και σε μένα και εγώ θα κάνω το ίδιο. Παρακαλώ, να αρχίσουμε από τον πατέρα Τσαραντή. Όπως καταλάβαμε από όλες τις εισηγήσεις και τις πρωινές και τις απογευματινές, το χειρότερο απ' όλα είναι ότι προσφέρεται, θα προσφερθεί δηλαδή, ήδη προσφέρεται εκκλησιαστικότητα στους ετεροδόξους. Όλα τα άλλα είναι επιμέρους ζητηματάκια τα οποία θα λυθούν μόλις δοθεί η συνοδικότητα. Υπάρχει μία ερώτηση που λέει ότι ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς στο τέλος της ζωής του έκοψε το μνημόσυνο του Σέρβου Πατριάρχου. Αυτό προσωπικά δεν το ξέρω, γνωρίζω όμως ότι δύο φορές το χρόνο, η μία Χριστούγεννα ή Πάσχα, πήγαινε, φιλούσε το χέρι του Πατριάρχου για να δείξει ότι δεν είναι εκτός εκκλησίας, δεν αφίστανται, αλλά κατά τα άλλα δεν είχε προσωπική επικοινωνία, δεν είχε στενό σύνδεσμο με τον Πατριάρχη, αντιδρώντας βέβαια στην σύμπραξή του, του Πατριάρχου, με το κομμουνιστικό καθεστώς. Δεν γνωρίζω αν ξέρει κάποιος να μας το τεκμηριώσει. Και επίσης η άλλη ερώτηση είναι ότι η πρώτη Αποστολική Σύνοδος κατάφερε, λέει, να καταργήσει την περιτομή. Η νηστεία είναι και αυτή τρόπος σωτηρίας και όχι αυτός σκοπός. Γιατί να μην γίνει αναπροσαρμογή. Να μην γίνει αναπροσαρμογή, καμία αναπροσαρμογή, με βάση τα κριτήρια που λέγαμε μέχρι τώρα. Εφόσον η αναπροσαρμογή θα γίνει δίδοντας πρωτίστως και κορυφαίος και πάνω απ' όλα εκκλησιαστικότητα στους αιρετικούς, τι αναπροσαρμογή θα είναι αυτή? Γιατί στην πράξη η Εκκλησία μας έχει την οικονομία και οικονομεί όλους τους ανθρώπους και επομένως δεν χρειάζεται κάτι άλλο να γίνει.
Ευχαριστούμε, Πάτερ Σάντι. Και επειδή να τελειώσουμε με το θέμα της συγγύρισης ο πατρός Σαράντι, μία εισήγηση αφορούσε και δική μου παρέμβαση και έλεγε η ερώτηση η οποία υπευλήθη, αν το θέμα της νηστείας το έχει αντιμετωπίσει καλώς η προσυνοδική διάσκεψη, γιατί υπάρχει ακόμα μέσα στα θέματα της Συνόδου, αν δεν υπάρχει θέμα με την νηστεία. Διότι στις πρώτες προσυνοδικές διασκέψεις υπήρχε διάθεση αλλαγών στην νηστεία. Κατορθώθηκε λοιπόν κατά τη διάρκεια των προσυνοδικών διασκέψεων το θέμα της νηστείας να κλείσει με πολύ καλό συνοδικό κείμενο. Και απλώς το συνοδικό κείμενο αυτό θα έρθει να το επικυρώσει και η Αγία και η Μεγάλη Σύνοδος. Είναι πολύ απλό το πράγμα. Πάτερ Αθανάση, σας δίνω το λόγο. Ναι, τα περισσότερα νομίζω έχουν απαντηθεί. Κάποιος λέγει ότι συμφωνεί με αυτά που ελέγξαν και εύχεται ότι προχωρείτε όπου είσαι Χριστό, δεν φοβάται. Κάποιος άλλος, ποιος ήταν ο ρόλος του λαού στις ιστορικές... Είπαμε σε αυτά, απαντήσαμε ότι ο λαός επικυρώνει και ακυρώνει, κρίνει και κατακρίνει. Τα είπαμε και για τους μοναχούς, μου έλεγε ο κύριος Τσελεγίδης το πρωί ότι τους εδόθηκε πολύ χρόνο στην 7η Οικουμενική Σύνοδο κλπ. Κάποιος άλλος λέει τι θα κάνουμε εάν κάποιος ιερέας, κάποιος άλλος είναι οικουμενιστής ή οτιδήποτε. Νομίζω το είπαμε και αυτό, ότι πρέπει να ενημερωθούμε, να διαβάσουμε, να ενημερώσουμε και να διαλέξουμε τον πνευματικό μας πατέρα και τον πνευματικό μας καθοδηγό. Αυτό είναι δικό μας θέμα. Η Εκκλησία μας δίνει ελευθερία. Έλεγε ο πατήρ ο Άγιος Παΐσιος ότι υπάρχουν όντως πολλοί πνευματικοί οι οποίοι φασκιώνουν τα πνευματικά τους παιδιά και τους λένε μη φοβάστε το ένα, μη φοβάστε το άλλο. Το ένα δεν είναι τίποτα, το άλλο δεν είναι κακό. Και το Χριστό να έχουμε μόνο στην ψυχή μας. Ο καθένας είναι ελεύθερος να αποφασίσει και να βρει τους καθοδηγούς του και τον πνευματικό του πατέρα και τον επίσκοπο. Λέει κάποιος άλλος, αν είναι δυνατόν ένας επίσκοπος δεν έχει προσωπικές απόψεις αντίθεση με αυτές τις εκκλησίες, σε μείζωνα θέματα. Μπορεί και να έχει. Όπως και ένας αρχιμαντρίτης μπορεί να έχει, και ένας μοναχός μπορεί να έχει, και ένας λαϊκός μπορεί να έχει. Αφού είπαμε ότι πολλές φορές ότι οι εκπρόσωποι της Εκκλησίας μας εκφέρουν προσωπικές γνώμες στους διαλόγους και δεν ενημερώνουν και την Εκκλησία και δεν παίρνουν γραμμή από την Εκκλησία και δεν παίρνουν και τη διαγνώμη της Συνόδου να τη μεταφέρουν. Αυτά είπαμε όλα νομίζω, αυτά τα περισσότερα έχουμε εξηγήσει. Κάποιος πάλι για την αποτύχηση, το απήντησε και ο πατήρ Θεόδωρος και ο πατήρ Γεώργιος ο Μεταλληνός και ο κ. Τσελεγκίδης, ότι είμαστε μέσα στην Εκκλησία, θα δούμε τι αποφάσισε η Σύνοδο. Έχουμε επισκόπους εδώ, Αγίους και γκισέμια, οι οποίοι θα πούν μπροστά και θα πάμε από πίσω. Έχει ο Θεός, είπαμε με προσοχή. Τώρα ένα άλλο δεν μπορώ να το διαβάσω καθόλου. Μερικά είναι δυσανάγνωστα, ούτε εγώ το διαβάζω. Ναι, ένα άλλο ακόμα, τελευταίο. Γιατί ενοχλούν οι τιτουλάροι επίσκοποι της Κωνσταντινούπολης και όχι οι τιτουλάροι επίσκοποι των Ιεροσολύμων. Εγώ θα σας πω, ίσως δεν θα το προσέξετε, ο Άγιος Πόποβιτς λέει «Η τόσον επιμόνως επιβάλλουσα εαυτήν εις όλα σχεδόν τας πανορδόξης συνελεύσης αποτελείται κυρίως εκ του Πατριαρχείου, εκ του τιτουλαρίου Μητροπολιτών και Βοηθών Επισκόπων. Γιατί αυτή είναι το επισκοπικό κέντρο, που είπαμε και κατεστημένο, που καθοδηγούν όλες αυτές τις... όλα αυτά τα θέματα τα οικουμενιστικά. Άλλωστε ο πατήρ Βολορόσκι λέει όλες οι απολελειμμένες, μιλάει για όλες τις απολελειμμένες χειροτονίες. Μάλιστα λέει παρακάτω ότι ένας τιτουλάρος δεν μπορεί να κάνει χειροτονία χωρίς την έγκριση του επισκόπου που έχει πείμνιο. Και άλλωστε πάλι το είπαμε στην ομιλία ότι ο επίσκοπος μεταφέρει τη γνώμη του πείμνιου του. Και γενικά τα πολλά ποίμια την γνώμη της Εκκλησίας. Αυτά. Δεν... Ευχαριστούμε, Πάτερ Αθανάση. Πάτερ Πέτρε, έχετε και εσείς μερικά ερωτήματα, παρακαλώ. Έχω μία ερώτηση γενικά για την πρακτική που κάναμε εμείς οι ίδιοι Ορθόδοξοι στο βάπτισμα. Τι κάναμε οι ιερείς και ότι έχουμε σε φύγει από την ορθή ορθό τρόπο της βαπτίσεως. Και πράγματι η θεολογία μας και η πρακτική πάνε μαζί, ότι φεύγουμε στην πράξη θα φύγουμε και θεολογικά. Μία ιστορία για να περιγράφει αυτή την αλήθεια. Ήμουν κάπου στη Σερβία, σε ένα μοναστήρι, κατέβηκα μετά την ακολουθία, πανηγύρι ήταν, και δεξιά ήταν μία ομάδα Ορθοδόξων αρχιερέων και μάλιστα σπουδαίοι θεολόγοι, και αριστερά μου
10 μέτρα ήταν μια ομάδα πιστών με όλα τα ρούχα τους, μάλλον κατοικουμένων, και υπήρχε ένας ιερέας και τους βάπτισε εντός εισαγωγικά με λίγο νερό στο κεφάλι, όρθιοι γύρω-γύρω από ένα δέντρο. Και πραγματικά στο εξωτερικό, στη Σερβία και στην Ρωσία ιδιαίτερα, έχουμε το μεγάλο πρόβλημα ότι έχουν υιοθετήσει όχι μόνο την θεολογία των Λατίνων, γιατί αυτό έγινε επίσης στην Ρωσία, ότι έχουμε μια αντιτυπωποίηση της θεολογίας μας. Όλοι το ξέρουν οι θεολόγοι τι έχει πει ο Φλωρόφσκι για την δυτική ακμαλωσία της θεολογίας μας, αλλά από σπάνια το λένε για το θέμα του βαπτίσματος και της, αποδοχή των ετεροδόξων. Ο Φλωρόφσκι που το έλεγε αυτά, δυστυχώς δεν δέκεται και δεν δέκονται πολλοί θεολόγοι των Ορθοδόξων στην Παρίσι, στην Αγγλία, στην Αμερική και στην Ρωσία. Δεν δέχονται την γραμμή και την εξήγηση των κολυβάδων του Αγίου Νικοδήμου. Απορρίπτουν καν την ιδέα ότι η οικονομία μπορεί να είναι εξήγηση της πρακτικής μας όσον αφορά την αποδοχή των αιρετικών. Και άρα καταλήγουν, όπως ο Κάλιστος Σκουέρ, καταλήγουν ότι αφού δεν τους βαπτίζουμε και στους κανόνες της Αρχαίας Εκκλησίας, υπάρχουν εξαιρέσεις που δεν τους βαπτίζουν τους αιρετικούς, μόνο με κρίσμα τους δέκονται, άρα αναγνωρίζουν καθ' αυτό το βάπτισμα. Βλέπετε η απόρρεψη, όπως είπε μέσα στην εισήγηση, ότι δεν δέκονται και δεν καταλαβαίνουν τι θα πει οικονομία και ακρίβεια στην Εκκλησία, δεν υπάρχει άλλος οδός παρά να καταλήγει στην εκκλησιολογία της Βατικανής, της Δεύτερης Βατικανής Συνόδου. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Γι' αυτό όλοι οι δικοί μας δυτικοποιημένοι θεολόγοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα να υιοθετούν την εκκλησιολογία της Δεύτερης Βατικανής Συνόδου. Δεν τους φαίνεται περίεργο. Και αυτό δεν είναι μόνο ότι είναι οικούμενες, είναι ότι μέσα στην ιστορία μας και ιδιαίτερα στην περίοδο μετά τον Πέτρο του Μεγάλου στην Ρωσία, υιοθετήθηκε η λατινική μετασχισματική αντίληψη περί των μυστηρίων των ετεροδόξων και μετά στην πράξη υιοθετήθηκε και πώς βαπτίζουν ακόμα οι Λατίνοι και έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα, γι' αυτό μπορεί να μην πιάνουν πολύ στο εξωτερικό και στις άλλες χώρες το πρόβλημα της αναγνωρίσεως της εκκλησιαστικότητας. Μπορεί να μην πιάνουν και να μην καταλαβαίνουν γιατί εμείς είμαστε εδώ σήμερα και επιμέναμε ότι δεν μπορεί να γίνει αυτή την αναγνώριση, γιατί υπάρχει μέσα στην ιστορία τους και μάλλον υπάρχουν θεολόγοι της Ρωσικής Εκκλησίας που μου λένε, γιατί μιλάω μαζί τους, ότι δεν είναι ξένη θέση, είναι δική μας η Β' Βατικανή Συνόδου Εκκλησιολογία. Και είναι μεγάλο, τεράστιο πρόβλημα. Άρα αυτοί που προσπαθούν, που είναι ελάχιστοι, να διορθώσουν και να γυρίζουν στην ορθή, το ορθό τύπο του βαπτίσματος μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, δεν μιλάμε για εκτός, μέσα στην Εκκλησία, είναι απαραίτητο. Άρα εδώ στην Ελλάδα, όταν πας και βλέπεις μία βάπτιση σε 20-30 λεπτά και το παιδί δεν μπαίνει στο νερό, βεβαίως έχει σχέση με την αιρετική εκκλησιολογία που προσπαθούν να περάσουν σήμερα. Υπάρχει μια σειρά ερωτημάτων που απευθύνεται και σε μένα ως προεδρεύοντα εδώ της συνεδρίας της απογευματινής. Μερικά απαντήθηκαν ήδη. Θα ήθελα να μας πείτε ποια είναι η στάση που θα πρέπει να κρατήσει ο λαός απήντη σε ίδιο πατήρ Αθανάσιο. Σε επαφή με τους παραδοσιακούς επισκόπους και παραδοσιακούς κληρικούς, θα πάρετε γραμμή ποια στάση πρέπει να κρατήσουμε όλοι μαζί. Υπάρχει επίσης ένα κείμενο εδώ μιας ομάδος χριστιανών αγωνιστών που θέτουν πολλά θέματα, δεν τα διαβάζω γιατί είναι πολλά, ολόκληρη σελίδα, δεν έχουμε χρόνο. Απλώς διαβάζω κάτι για να τους ικανοποιήσω, που λένε ότι προτείνουν μετά το Πάσχα να προγραμματιστεί και μια ανοιχτή συγκέντρωση πορεία που μπορεί να έρθουν πολλές χιλιάδες χριστιανοί και σε υστερόγραφο μας λένε ότι η Εκκλησία της Κύπρου έχει ανοίξει διάλογο κληρικών και λαϊκών εν ώψη της Συνόδου. Θα έπρεπε και η ελληνική εκκλησία να κάνει κάτι ανάλογο. Υπάρχει επίσης μία παρατήρηση εδώ που λέει, αξίζει να την ακούσουμε, ότι γιατί μόνο 4 Μητροπόλεις εδώ στην οργάνωση και δεν είναι όλες οι Μητροπόλεις.
Η ημερίδα είναι ανοιχτή. Πάντοτε κάποιος έχει την πρωτοβουλία. Είχα την πρωτοβουλία οι τέσσερις Μητροπολίτες να οργανώσουν και η σύναξη κληρικών και μοναχών. Έγινε γνωστή η ημερίδα, ήταν προστεκλημένη και δεκτή όλοι εδώ. Δεν αποκλείστηκε κανένας. Και μία, επιτρέψτε μου να πω, μία παρατήρηση εδώ, η οποία λιγάκι με ενοχλεί, διότι φαίνεται πως ο αδελφός ο οποίος την υποβάλλει εδώ και είναι καλογραμμένη, φαίνεται πως δεν κατάλαβε το πνεύμα εδώ της συνάξεως. Λέει, αυτή η ώρα που καταραίει η πατρίδα μας και η Ευρώπη, ενώ το Ισλάμ εξαπλώνεται, νομίζετε ότι είναι η κατάλληλη ώρα για να απασχοληθεί η Ελλαδική Εκκλησία μας με το σοβαρότατο ούτως ή άλλως θέμα που εκθέτεται σήμερα? Ο κίνδυνος νέου εσωτερικού ορθόδοξου σχίσματος είναι ορατός. Είναι δυνατόν να μετατεθεί χρονικά η αντιμετώπιση και η επίλυση αυτού του θέματος? Ο λαός που στενάζει θέλει την Εκκλησία μας τώρα κοντά του. Εγώ απαντώ ότι ακριβώς τώρα είναι η ώρα. Διότι τα δεινά που έχει η πατρίδα μας, τα δεινά που έχει η πατρίδα μας οφείλονται σε αυτήν την αποστασία. Αν εμείς δείξουμε εδώ την ορθοδοξία στην πίστη μας, θα βοηθήσει και ο Θεός. Και παρακαλώ τον αδελφό, με πολύ αγάπη το λέω, να σκέφτεται ορθόδοξα και όχι μόνο πατριωτικά και όχι μόνο κοσμικά. Είναι κοσμικός τρόπος σκέψεως αυτός. Δεν είναι ορθόδοξος τρόπος σκέψεως. Δεν έχουμε άλλες ερωτήσεις. Υποσχέθηκα ότι ο Άγιος Πυραιός μου έδωσε να διαβάσω ένα κείμενο που αφορά συζήτηση που είχαμε κατά τη διάρκεια του γεύματος. Θα το διαβάσω απλώς για να ακουστεί. Είχε δίκιο ο Άγιος Πυραιός επιμένοντας στο εξής θέμα. Ακούσατε εδώ πολλές φορές ότι η σύνοδος η οποία θα συνέλθει έχει αποφασίσει οι αποφάσεις να λαμβάνονται εν ομοφωνία και ότι αν και μία εκκλησία δώσει αρνητική ψήφο, σημαίνει πως το θέμα δεν θα προχωρήσει βάσει του κανονισμού της Συνόδου. Και είμαστε ήσυχοι όλοι και λέμε ότι εντάξει, στο θέμα σχέσης της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τους ετεροδόξους, αν βρεθεί μία εκκλησία, ας πούμε η Εκκλησία της Γεωργίας ή η Εκκλησία της Βουλγαρίας ή η Εκκλησία της Ελλάδος και διαφωνήσει, δεν θα προχωρήσει το θέμα αυτό. Δεν είναι έτσι. Υπάρχουν μεθοδεύσεις οι οποίοι προσπαθούν αυτήν την ομοφωνία του κανονισμού των εργασιών της Βουλής να την ξεπεράσουν. Διότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης, αν θυμεί το πολύ καλά ο Μητροπολίτης Πυραιός, σε εισήγηση που έκανε των προκαθημένων τον Ιανουάριο, λέει τα εξής, για να τα ακούσουν όλοι αυτό, ότι μεθοδεύεται πλέον ξεπέρασμα αυτής της δυνατότητας. Λέει λοιπόν, τέλος καθίσταται αναγκαίον όπως διευκρινιστεί εν ζήτημα το οποίο προέκυψε καθημάσα προσδοκήτως. Προσδοκήτως λόγω του ότι υπάρχουν αντιδράσεις. Ήτι το ερώτημα περί του ακριβούς νοήματος του όρου ομοφωνία, consensus, την οποία απεδέχθημεν ως τρόπον λήψεως αποφάσεων, τόσο κατά την προετοιμασία, όσο και κατά τα συνεργασία της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου. Ενώ το απεδέχθησαν όλοι. Λέει όμως τώρα, επί του θέματος τούτου, δέον να διευκρινιστώσει τα ακόλουθα ζητήματα. Και το ανατρέπει τώρα. Ακούστε λοιπόν. Πρώτον, η έννοια της ομοφωνίας ως consensus και όχι ως unanimity, ομοψυχία, έχει διεθνώς την έννοια ότι εάν μία ή περισσότερη αντιπροσωπεία διαφωνήσουν προς μία συγκεκριμένη πρόταση και διατυπώσουν ιδίαντι αυτήν, δέον να καταβληθεί προσπάθεια αποδοχής της υπό των αντιπροσωπιών τούτων γνώμης ή προτάσεως. Θα κάνουν προσπάθεια, αν η Εκκλησία της Ελλάδος ή η Εκκλησία της Γεωργίας, να ξεπεραστεί αυτό. Εις περίπτωση όμως η ανατροπή. Δέστε δηλαδή πώς οι ίδιοι πάντοτε από πάνω. Τα κατεστημένα, Πάτερ. Εις περίπτωση όμως κατά την οποία δεν επιτευχθεί συνένεση, consensus, επί της αντιπροτάσεως, τότε η διαφωνία αυτή, εφόσον οι διαφωνούντες επιμένουν, καταγράφεται αλλά δεν ακυρώνει την προσύνη υπήρξεν η διαφωνία αρχικήν θέσην. Και οι διαφωνούντες υπογράφουν το αρχικό κείμενο, καταγράφοντας εάν θέλουν την διαφωνία των. Εάν υπάρξει άρνηση υπογραφής του κειμένου, τούτο θα εσήμενε αρνησικηρίαν βέτο, πράγμα το οποίο θα οδήγησε αδιέξοδον. Πού είναι η ομοφωνία? Λοιπόν, είχε δίκιο ο Άγιος Πυραιός που υπενθύμιζε. Δεν χρειάζεται Άγιο Πυραιός.
Το ξέρω, το είδα. Και συνεχίζει το κείμενο. Δεύτερο ζήτημα το οποίο θέλω να διευκρινιστεί είναι εάν η ομοφωνία αναφέρεται εις τους παρόντας κατά της εργασίας ενός σώματος ή απαιτεί την φυσική παρουσία όλων των μελών του σώματος. Εάν αποδεχθούμε το δεύτερο, ότι πρέπει να είναι όλα τα μέλη του σώματος, τότε η τυχόν απουσία ή η θελημένη και σκόπιμης απουσία τινών εκ των μελών θα οδήγει εις διάλυση της εργασίας του σώματος επί επικλήση της ελλείψεως ομοφωνίας. Το πρώτο εκ των ως άνω ζητημάτων προέκυψε κατά της εργασίας της πρέμπης προσυνοδικής διασκέψεως, καθήν δύο αντιπροσωπεία ειρνήθησαν να υπογράψουν κοινών κείμενο. Και καλά έκαναν. Επί το λόγο ότι οι θέσεις των εκκλησιών των δεν έγιναν δεκτέ υπό πάντων των μελών της διασκέψεως και ούτως ευρισκόμεθα προαδιεξόδου ως προς την προετοιμασία της Συνόδου, εφόσον εν εκ των βασικών κειμένων αυτής παραμένει ανυπόγραφον υπότινων εκ των αντιπροσώπων. Επειδή λοιπόν υπάρχει περίπτωση μερικές αντιπροσωπείες να μην υπογράψουν, το καταργεί την ομοφωνία ουσιαστικώς ο Πατριάρχης. Αυτό για τη συζήτηση για αυτούς οι οποίοι έλεγαν πως δεν ανατρέπεται η ομοφωνία. Ανατρέπεται και η ομοφωνία. Βεβαίως. Λοιπόν, μισό λεπτό κάτι. Ναι. Γι' αυτό είπαμε ποτέ να μην γίνει αυτή η σύνοδος και θα ήθελα μια πρόθεση να μην πάει καθόλου η Εκκλησία της Ελλάδος. Ή να υπάρξουν επίσκοποι όπως ο Άγιος Πυραιός που δεν θα πάνε και να αιτιολογήσουν γιατί δεν θα πάνε. Ναι, θα μείνει στην ιστορία ότι ο Πυραιός, ο Ναυπάκτου, ο άλλος ουδέν επίησαμεν. Αν πάτε θα σας πάρουν παραμάσκαλα. Λοιπόν, διάλειμμα 15 λεπτών και επανερχόμαστε.